Τον αγώνα σας τον προσφέρει το συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος από το 1984 κοντά σας. Σέρβις, ηλεκτρολόγος, διάγνωση, χτέο, αρκοντίσιον, ελαστικά, πάντως τύπου. Άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα. Αχιλλέως 11, Ορεοκάστρου, στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. 2310-661-057. Συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος από το 1984 κοντά σας. Με εμπειρία, υπευθυνότητα. Σας προσφέρουν τον αγώνα. Κάνει και την πλώρα του, γιατί τον αρέσει αυτό που... Και κλειτώνει από πολλά. Δεν θα πάρουν και πάρουν και δύο τρεις λόγους. Είσαι καμιά καφετέρια της Αρούφα. Είσαι θα είχε φράγκο. Πού πας!
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, καλησπέρα σας από το όμορφο Μελισσοχώρι της Θεσσαλονίκης, όπου εδώ και λίγα λεπτά ξεκίνησε το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της Β' κατηγορίας, αυτή την πρώτη αγωνιστική, μεταξύ του Μέγα Αλέξανδρου Μελισσοχωρίου, που υποδέχεται σήμερα τη νέα γενιά Μελισσοχωρίου, με κοινό στόχο οι δύο ομάδες, επιδιώκοντας την πρώτη νίκη του φίλου πρωταλήματος. Θα δούμε πώς θα κριθεί αυτή η σημερινή σημαντική αναμέτρηση, με τις δύο ομάδες να έχουν στόχο στο πρωτάθλημα και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία βέβαια στις δύο ομάδες που βρέθηκαν αντιμέτωποι στη σημερινή αναμέτρηση. Πριν πάμε σε όλα αυτά, να πω καταρχήν ότι το συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Γιάννης, που από το 1984 με σέρβις, ηλεκτρολογικό, διάγνωση, ελαστικά, αρκοντήσιο, τα πάντα, με άμεση εξυπηρέτηση και εμπειρία και υπευθυνότητα, σας προσφέρει το σημερινό αγώνα που βρίσκεται με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-661-057 στην Ωραιοκάστρο, στην Άνω Λιούπολη, Θεσσαλονίκη. Θα πω καταρχήν πρώτα απ' όλα ο Παναγιώτης Τοπάλης στην οδηγία του αγώνα, με τους Μελετιάδη και Ταλίο Σταυρόλα που είναι γυναίκα στο σημερινό παιχνίδι. Και ενώ ο τεχνικός ο Θάνος ο Αργυρόπουλος για τους Δημοδούξους ξεκίνησε για το Μέγα με το Σπυράκι και Χαρδοδοκάρια, Πολύμερος, Παναγιώτου, Τσάτσος, Κωσιφίδης, Καραλαμπίδης, Χαλάτσογλου, Στράτζαλης, Αναστασιάδης, Ιωαννίδης και Λαζαρίδης. Οι παιδούχοι είναι με τα κόκκινα χρώματα, ενώ η ομάδα του Νίκου Καρκαλέτσι ξεκίνησε η νέα γενιά του Σταγουρίου που έχει στόχο να επιδιώξει την επάνωδο προς την Α κατηγορία μετά την πτώση της από την Α κατηγορία την περσινή χρονιά. Ξεκίνησε με το Σαμακά Καδοκάρια, Καραγιάννης, Κουλέτζας, Αλέξας, Αλεξιάδης, Κολοκοτρώνης, Μανεσίδης, Λίτσης, Κουκουδίτσας, Σιδηρόπουλος και Τσίκος. Να πω ότι η ομάδα της νέας γενιάς του Μελισσοχωρίου είναι με τα κίτρινα χρώματα, με τα κόκκινα η ομάδα του Μελισσοχωρίου, και πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι για να δούμε πώς θα κριθεί το σημερινό πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, που οι δύο ομάδες προσπαθούν να μπουν στο ρυθμό του αγώνα επιδιώκοντας σίγουρα ένα πολύ γρήγορο γκολ που θα δώσει και κίνητρο στον αγώνα. Εδώ από το Μελισσοχώριο που ακούτε για το ποτάμι μας Β' κατηγορίας, που ξεκινάει με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου, νέα γενιά στο χωρίου 0-0 τα πρώτα λεπτά. Μια κεφαλιά τώρα που έγινε από τον αρχηγό προηγουμένως εκεί από τον Αλεξιάδη. Η μπάλα αναπήδησε. Εδώ τώρα σηκώνεται, προσπάθησε ο Καραγιάννης. Και θα πάρει το πλάγιο η νέα γενιά από δεξιά όπως επιτίθεται, με τον Καραγιάννη να παίρνει θέση να το εκτελέσει. Καραγιάννης, για να δούμε. Εκτελέσα το. Την προσπάθεια, θα αλλάξει την μπάλα, θα κάνει την κίνηση. Αλεξιάδης προσπαθεί να προωθήσει. Εκεί πήγε να βγει, αλλά δεν μπόρεσε. Ο Κουκουρδίτσας, η μπάλα είναι πίσω για τον Σπυράκη για να μαζέψει για λογαριασμό του Μέγα Αλέξανδρου Μελισσοχωρίου. Είναι λογικό ότι βέβαια σημερινή αναμέτρηση έχει ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κριθεί. Καλά σε. Η μπάλα τώρα από δεξιά. Στα πόδια τώρα από τον Παναγιώτου. Κωσιφίδης θα ανοίξει την μπάλα. Θα γυρίσει εκεί σε ένα χώρο. Προσπαθεί να περάσει. Έχουμε φάουλ. Όλα αυτά φυσικά στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Με τις δυο μας να προσπαθούν να μπουν στο αγωνιστικό πνεύμα του αγώνα. Με το 0-0 να μένει σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Για να δούμε πώς θα κριθεί ένα παιχνίδι βέβαια που οι δυο ομάδες έχουν στόχο στο φθηνό πρωτάθλημα. Για την ομάδα του Αργυρόπουλου που θέλει να έχει μια πολύ καλή πορεία, επιδιώκοντας βέβαια να είναι μέσα στις υψηλές θέσεις τη φετινή χρονιά, επιδιώκοντας τη διάκριση. Με τους φιλοξενούμενους βέβαια ξεκάθαρα να θέλουν να διεκδικήσουν την επάνωδό τους προς την Α κατηγορία. Αυτά θα τα δούμε όλα βέβαια στη διάρκεια του πρωταλήματος. Ένα παιχνίδι που δείχνει να εντυπωσιάζει. Εδώ ένα γύρισμα που έγινε από τον παίκτη του Μελισσοχωρίου στην αγκαλιά του Σαμακά θα μπλοκάρει την μπάλα. Για να δούμε πώς θα κριθεί. Το παιχνίδι που έδειξε ότι ξεκίνησε επιθετικά. Εκτελείται αυτό το ελεύθερο. Προσπάθεια τώρα να γυρίσει. Πάλα από τα πόδια τώρα από τον Κολοκοτρώνη.
Πρόθεση τώρα γρήγορα με την μπάλα να προσπαθεί να περάσει ο Τσάτσος. Εδώ θα βάλει τα πόδια του, αλλά θα κερδίσει το πλάγιο στην ενέργεια που έκανε ο Τσίκος για την ομάδα της Νέας Γενιάς στο χωρίο. Για να δούμε σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, αφού ξεκινάει το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας της Μακεδονίας, με την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση με δύο ομάδες να προσπαθούν να δώσουν μεγάλο κίνητρο ώστε να μπουν με το δεξί στο πρωτάθλημα. Για να δούμε πώς θα κρυθεί το σημερινό παιχνίδι που μένει στα πρώτα λεπτά στο 0-0, ενώ είμαστε στο 7ο λεπτό της συνάντησης. Η μπάλα στην κατοχή για τους γηπεδούχους, τώρα στριφογυρίζει από δεξιά. Προσπαθεί να περάσει τους αντιπάλους του. Για δούμε τώρα. Κάνει την κίνηση ο Ιωαννίδης, έγινε το σούτ, αλλά έχουμε το κόρνερ. Εδώ έχουμε το κόρνερ που κερδίζει έξυπνα ο παίκτης του Μέγα. Με το Θάνο Αργυρόπουλο να προσπαθεί να δώσει αντίδραση στην ομάδα του, προσπαθώντας να μπει πιο επιθετικά μπροστά. Για να δούμε. Και από την άλλη, Νίκος Καρκαλέτσης σίγουρα προσπαθεί να ξαναφέρει τη νέα γενιά εκεί που ήταν στην περσίνη χρονιά. Με στόχο βέβαια να κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Για να δούμε αυτό το κόρνερ τώρα για την ομάδα του. Του Μέγα. Θα γίνει σαν τραπευθείας. Εδώ κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 από τον Πολύμερο που έπιασε την κεφαλιά. Εκεί με στην καρδιά της νέας γενιάς, ο Σαμακάς δεν μπόρεσε και ο Πολύμερος, φίλες και φίλοι, ανοίγει το σκορ πολύ νωρίς. Ήταν η έξυπνη εκτέλεση του κόρνου που έγινε. Ο Πολύμερος κέρδισε την μπάρα μπροστά από τους αντιπάλους του. Έτσι λοιπόν έγινε κάτοχος της μπάλας και ο Πολύμερος με την προσπάθεια αυτή, με την κεφαλιά, θα νικήσει τον goalkeeper εκεί της νέας γενιάς και θα κάνει το 1-0 πολύ νωρίς στο 8ο λεπτό της συνάντησης. Ένα πολύ γρήγορο γκολ που δίνει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, με τους γηπεδούχους ουσιαστικά να μπαίνουν με την πρώτη φάση και να ανοίγουν το σκορ, κάνοντας μια πολύ καλή αρχή στο σημερινό παιχνίδι. Έτσι, από το 8ο λεπτό, ο Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου προηγείται τη νέα γενιά του Μελισσοχωρίου με 1-0 με σκόρε το Πολύμερο. Και πλέον το παιχνίδι παίρνει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η νέα γενιά που βγαίνει τώρα μπροστά. Προσπάθησε να γίνει σούτα, αλλά πριν ολοκληρώσει, έβαλε τα πόδια του ο Χαλάτσογλου, παραχώρησε κόρνερ εκεί που πήγε να ολοκληρώσει ο Μανεσίδης για τη νέα γενιά. Για να δούμε τώρα αυτό το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Να πω το παιχνίδι βέβαια απέκτησε ενδιαφέρον μετά τον γκολ και έδειξε σίγουρα από νωρίς ότι έχει κίνητρο και για τις δύο ομάδες. Μελισσοχώρη, νέα γενιά στο χωρίο 1-0. Με σκόρο το Πολύμερο από το 8ο λεπτό, κόρνερ για τη νέα γενιά που εκτελεί την μπάλα που μακρύνει η αμυντική εκεί. Προσπαθεί να σπρώξει την μπάλα μπροστά, δεν μπόρεσε εκεί ο Κολοκοτρώνης. Αντεπίδες τώρα για την ομάδα του Μέγα που προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά. Αναστασιάδης πατάει την μπάλα. Περνάει ωραία. Αλλάζει για τον Αστράτζαλη. Και αυτός κάνει την κίνηση. Για να δούμε. Λαζαρίδης με την μπάλα. Θέλει να σουτάρει. Κάνει το σουτ. Ωραία ενέργεια από τον Λαζαρίδη και εδώ χάνεται πολύ μεγάλη φάση από τον νεαρό ο οποίος έκανε την κίνηση και δημιούργησε μια πολύ μεγάλη φάση στην προσπάθεια να ζητήσει ένα δεύτερο γκολ για την ομάδα που μπήκε πολύ ζεστά στον αγώνα. Να λοιπόν η ομάδα του Μελισσοχωρίου που μπήκε επιθετικά, κατάφερε ουσιαστικά πρώτα με τον Πολύμερο και τώρα με τον Λαζαρίδη να δημιουργεί αυτή την σημαντική ευκαιρία, ψάχνοντας σίγουρα να ξεφύγει στο σκορ μετά το 1-0. Όλα αυτά σε ένα δεκάλεπτο σίγουρα που ανεβαίνει το ενδιαφέρον του αγώνα από το γήπεδο του Μελισσοχωρίου που παρακολουθείτε τη σημερινή αναμέτρηση των δύο ομάδων. Αντεπίδεσε εδώ, αλλά δεν μπορέσε στα βήματα παρά την προσπάθεια του Μανεσίδης. Ο Σπυράκης εκεί μάζεψε την μπάλα, ο νεαρός goalkeeper εκεί της ομάδος του Μέγα. Για να δώσει συνέχεια. Σπυράκης εκτελεί αυτό το ελεύθερο. Η μπάλα παίρνει ύψος, προσπαθεί να τρέξει εκεί ο Αναστασιάδης. Η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο για τους γηπεδούχους που σίγουρα πίνει για την ψυχολογία. Να θυμίσω για ακόμη μια φορά τον αγώνα σας το προσφέρει το συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος που από το 1984 με σέρβις ηλεκτρολογικό, σέρβις, διάγνωση, ελαστικά, άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα στην Άνω Λιούπουλο Θεσσαλονίκη με τηλέφωνο 2310-661-057. Σας προσφέρει το σημερινό αγώνα που ακούτε στα πλαίσια της πρώτης αυτής αγωνιστικής ανάμεσα στο Μελισσοχώρη και την Νέα Γενιά του Μελισσοχωρίου. Με σκόρε το Πολύμερο, η γηπεδούχη είναι μπροστά. Για να δούμε τώρα, η Νέα Γενιά προσπαθεί να βγει μπροστά. Αλλά υπάρχει offside εκεί. Οπότε τελειώνει η φάση για τη Νέα Γενιά που προσπαθεί να αντιδράσει τον γκολ που δέχτηκε νωρίς στον αγώνα.
Βαθιά παλιά τώρα που έγινα. Η μπάλα από τα πόδια του Λαζαρίδη. Για να δούμε τώρα από κοντά το σούτ εδώ και η ισοφάριση. Εδώ βγαίνει η νέα γενιά Ζητοχωρίου, εκθετημένη άμυνα εκεί. Να λοιπόν οι φιλοξενούμενοι καταφέρνουν βέβαια να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Μετά από αυτή την ωραία προσπάθεια που έκανε, στην προσπίση που έκανε εκεί, βγήκε έξυπνα και σκόρερ είναι ο Λίτσης, ο οποίος φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Να λοιπόν ο Λίτσης απαντάει για τη νέα γενιά. Εκεί που έμεινε εκθετημένη η άμυνα της νέα γενιά του Μέγα Αλέξανδρου Μελισσοχωρίου, ο Λίτσης έκανε το διαγώνιο σούτ από τα πλάγια, ισοφάρισε στο 12 και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Για να δούμε, δύο ομάδες από ένα γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα σε αυτά τα πρώτα 12 λεπτά. Με το παιχνίδι να ανεβαίνει. Μπάλα τώρα από την άλλη μεριά. Έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει εδώ ο αρχηγός τώρα. Χαραλαμπίδης θα πάρει θέση. Η μπάλα πέρασε εκεί σε ένα χώρο που προσπάθησε να αλλάξει. Δεξιά, Μανεσίδης. Προσπαθεί ο Τσίκος. Το σούτ τώρα που γίνεται η μπάλα, πετάγεται το Σπυράκης. Προσπαθούν να κλέψουν την νέα γενιά. Για να δούμε το σούτ τώρα που μακρύνει. Είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, θυμίζω εδώ στο Μελισσοχώρι. Συμπληρώνουμε 13 λεπτά. Μέγας Αλέξανδρου Μελισσοχωρίου, νέα γενιά του Μελισσοχωρίου, 1-1. Δύο γρήγορα γκολ από νωρίς. Το σούτ από κόντρες. Η μπάλα απομακρύνεται. Και φτάνει τώρα μπροστά για να δούμε Αναστασιάδης. Θέλει να περάσει. Για να δούμε το ξεκίνημα σίγουρα εντυπωσιακό. Παρόλο που οι δύο ομάδες προσπαθούν να ανεβάσουν στροφές, θα δούμε την ακόλουθη συνέχεια τα αγώνα. Μπάλα από τα πόδια τώρα από τον Αλεξιάδη. Για να δούμε στις κόντρες τώρα, προσπαθεί να βγει τώρα ο αρχηγός εκεί της νέας γενιάς. Πρόθεσε την μπάλα μπροστά. Μανεσίδης θα πάρει φάουλ. Θα πάρει φάουλ που κερδίζει από δεξιά η νέα γενιά του Στοχωρίου. Να τα δύο γρήγορα γκολ που σίγουρα έδωσαν κίνητρο στο παιχνίδι. Ο Πολύμερος άνοιξε το 8 λεπτό. Απάντησε λίγο αργότερα ο Λίτσης για την ομάδα της νέα γενιά. Και έτσι έγινε αυτό το 1-1. Από εκεί και πέρα να δούμε βέβαια πώς θα κρυθεί μέχρι το τέλος το παιχνίδι που συνεχίζεται με αμύωτο ενδιαφέρον. Θυμίζω αυτή την πρωταγωνιστική. Άλλαξε εκεί ο αρχηγός και γύρισε την μπάλα πιο πίσω στον Καραγιάννη. Προσπαθεί να βγάλει μπαλιά ο Κολοκοτρώνης. Εδώ μια κεφαλιά που διώχνει την μπάλα. Ο Παναγιώτου, βλέποντας την πορεία της μπάλας να πηγαίνει προς την εστία του Μέγα, αλλάζοντας σε κόρνερ. Για να δούμε, μοιράζοντας σκορ και εντυπώσεις οι δύο ομάδες αυτό το ξεκίνημα του πρώτου ημιχρόνου. 1-1 θυμίζω, δύο γρήγορα γκολ. Από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Έχουμε τώρα την κατοχή για την νέα γενιά του Στοχωρίου που θα πάρει θέση. Ο Μανεσίδης θα το εκτελέσει. Μανεσίδης τώρα παίρνει θέση να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει. Για να δώσει συνέχεια. Θα γίνει απευθείας. Η κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Έκλεψε την μπάλα ο Λέξας. Και γίνεται εδώ η ανατροπή σε 1-2. Για τη νέα γενιά στο χωριό. Μια έξυπνη ενέργεια του φιλοξενούμε που έφερε τα πάνω κάτω. Βλέπετε εδώ πως πανηγυρίζει. Ο Πέτς που δέχεται τα συγχαρητήρια. Να που το παιχνίδι φίλες και φίλοι παίρνει σημαντικό, μεγάλο ενδιαφέρον μετά από αυτή την ενέργεια.
1-2. Στο 16 λεπτό. Κατοχή της μπάλας. Έρχεται τώρα μπροστά ο Λαζαρίδης. Στρώνει την μπάλα στον Κωσιφίδη. Προσπαθεί να βγει εκεί, έβαλε τα πόδια του αρχηγός. Έδιωξε την μπάλα ο Αλεξιάδης, παραχώρησε κόρνερ. Το κόνο τώρα που παίρνει θέση να εκτελεστεί. Θα γίνει σέντρα απευθείας. Η μπάλα πλώνει τα χέρια του εδώ. Προσπαθεί να κλέψει την μπάλα για να δούμε ο Ιωαννίδης. Να λοιπόν η νέα γενιά του Μεσογειωρίου που κατάφερε να κάνει ανατροπή στο σκορ. Προηγείται με 1-2 του Μέγα Αλέξανδρου Μελισσοχώρη. Ενώ είμαστε στο 17ο προς 18ο λεπτό. Έτσι λοιπόν Μελισσοχώρη, νέα γενιά του Μεσογειωρίου. 1-2-3 γκολ. Πολύ γρήγορο ο ρυθμό και με τι δυο μα δυνατέ. Για να δούμε τώρα μπροστά. Προσπαθεί αλλά υπάρχει offside εδώ. Χαραλαμπίδης. Δοκιμάζει απευθείας βαθιά παλιά. Η μπάλα φτάνει στα πόδια τώρα. Σιδηρόπουλος προσπαθεί να περάσει. Θα κάνει το σούτ και θα κονταριστεί στα πόδια του Πολύμερου. Έχουμε πλάγιο για την νέα γενιά. Να λοιπόν οι φιλοξενούμενοι με ανατροπή στο σκορ κατάφεραν να περάσουν αυτοί μπροστά στο σκορ ενώ προηγήθηκε νωρίτερα. Στο ξεκίνημα η υποδόχο ομάδα με 1-0. Έτσι λοιπόν Μελισσοχώρη, νέα γενιά στο χωρίο 1-2-3 γκολ σε αυτά τα 18 και κάτι λεπτά που διανύουμε το πρώτο ημιχρόνου βλέποντας το ρυθμό σίγουρα να ανεβαίνει στη σημερινή παρουσία του πρωταλήματος της πρώτης αγωνιστικής για τη β' κατηγορία. Εδώ από το Μελισσοχώρη φίλες και φίλοι έχουμε φάλ τώρα που κερδίζει από τον Τσίκο, ο πεσμένος κάτω παίχτης του Μέγα, ο Κωσιφίδης. Εδώ προσπάθεια τώρα να περάσει ο Παναγιώτου. Γύρισε την μπάλα πίσω. Η κίνηση που κάνει τώρα μπροστά με προθυμένο τώρα για να δούμε. Προσπαθεί να βγει ο Αναστασιάδης. Οι κόντρες, η μπάλα παρόλο που κονταρίστηκε στα πόδια του Αλεξιάδη πίσω στον Σαμακά. Κολοκοτρώνης. Ανοίγει χώρο για τον Λίτσι. Λίτσι τώρα με την μπάλα. Βγάζει παλιά. Περνάει από την άλλη μεριά. Προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα ο Κουλέτζας. Έχουμε κατοχή για τη νέα γενιά στο χωρίο η οποία κατάφερε να αλλάξει την τύχη του αγώνα που δέχτηκε το γρήγορο γκολ και αντέδρασε με αποτέλεσμα προηγείται με 1-2. Μανεσίδης. Για με αυτό το κόνο τώρα και πάλι για τους φιλοξενούμενους τώρα από την δεξιά πλευρά. Μανεσίδης τώρα παίρνει θέση. Εκτελεί απευθείας στο κόρνερ. Η μπάλα παίρνει ύψος με κεφαλιά. Προσπαθούν εδώ να διώξουν οι αμυντικοί του Μέγα. Πάει και ο Χαρλαμπίδης. Η μπάλα φτάνει στον Τσίκο που κάνει το σούτε. Διώχνει, αλλάζει η πορεία. Ξανά είναι γενιά μπροστά. Προσπαθεί να βγάλει τώρα σέντρα. Επιμένει μόνο στο εκεί ο Μανεσίδης. Θα σουτάρει, αλλά αυτή τη φορά ψηλά η μπάλα θα καταλήξει πάνω από τα δοκάρια. Out. Βλέπουμε σίγουρα το παιχνίδι να έχει γρήγορες ταχύτητες, να έχει ρυθμό. Σίγουρα όμως δεν λείπουν και τα λάθη. Παρόλο που οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν, όπως είπαμε, να βρουν τα ψυχικά αποθέματα. Παρόλο που βρέθηκαν πίσω στο σκορ, να αλλάξουν τα δεδομένα και να είναι αυτοί που προηγούνται με 1-2. Εδώ στο Μελισσοχώρη κοντά στο Μέγα Αλέξανδρου Μελισσοχωρίου για το τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας της πρώτης αγωνιστικής.
Η μπάλα τώρα μπροστά. Για να δούμε τώρα. Προσπαθεί να βγει σε αντεπίθεση. Έκανε ο Αναστασιάδης την κίνηση. Η μπάλα μετά από κόντρες τώρα για να δούμε, προσπαθεί να βγει εκεί που μακρύνει την μπάλα ο Πεσσινεγενιάς και παραχωρεί το πλάγιο. Τρία γρήγορα γκολ σίγουρα έδωσαν μεγάλο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Θάνου Αργυρόπουλου που δέχτηκε την ανατροπή στο σκόρ ενώ προηγήθηκε νωρίτερα. Και με τους φιλοξενούμενους τώρα προσπαθούν, όπως είπαμε, να βγουν μπροστά. Μανεσίδης εδώ παίρνει φάουλ. Έχουμε αυτή τη διακοπή τώρα με τον πεσμένο κάτω παίκτη της νέας γενιάς, εκεί τον Μανεσίδη, ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες από την γιατρό του αγώνα. Μια μικρή ανάλυση όσον αφορά βέβαια αυτό το ξεκίνημα το πρώτο ημιχρόνου. Είδαμε βέβαια οι γηπεδούχοι να μπαίνουν ζεστά στον αγώνα, προηγήθηκαν με τον Πολύμερο, χάσανε ευκαιρία στη συνέχεια με τον Λαζαρίδη να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ, κάτι που δεν έγινε. Αντέδρασε η νέα γενιά, ισοφάρισε το παιχνίδι σε 1-1 λίγο αργότερα και λίγο πιο μετά έγινε η ανατροπή με την έξυπνη προσπάθεια των φιλοξενουμένων για να προηγηθεί σε 1-2. Βαθιά παλιά τώρα που έγινε, κεφαλιά τώρα είναι αέρια. Η μπάλα στην αγκαλιά τώρα, για να δούμε. Εκεί που μαζεύει τώρα. Ο Σπυράκης έκανε την κίνηση, προσπαθεί τώρα ο Κωσιφίδης. Ένα σούτ τώρα απευθείας από τον Στράτζαλη. Πατάει την μπάλα ο Λαζαρίδης. Εδώ προσπαθεί να πιέσει τώρα για να δούμε τον Αλεξιάδη, θα διώξουν να γενιάς. Προσπαθεί να πατήσει την μπάλα ο Ιωαννίδης που ψάχνει στηρίγματα. Μόνος το επιμένει, ανοίγει χώρο. Για δούμε τώρα εδώ, έξυπνη παλιά. Το σούτ που δοκιμάζει διαγώνιο, πολύ καλό από κοντά και η μπάλα τελικά. Πάνω στη γραμμή χάνεται απίστευτη ευκαιρία από τον Χαλάτσογλου να κάνει το 2-2. Εδώ χάνεται τεράστια ευκαιρία για την ομάδα του Μέγα που δεν μπορεί να την αξιοποιήσει. Την τελευταία στιγμή στο 25ο λεπτό. Να που το παιχνίδι συνεχίζεται με μεγάλες ικανότητες από τις δύο ομάδες στην προσπάθεια, όπως είπαμε, να φτάσουν στην επιτυχία του αγώνα. Κουκουρδίτσας τώρα προσπάθησε, υπάρχει offside. Βάλα από τα πόδια τώρα από τον Κωσιφίδη. Για να δούμε, δύο ομάδες προσπαθούν όπως είπαμε να τα δώσουν όλα σε ένα παιχνίδι βέβαια που θέλουν την πρώτη νίκη. Η νέα γενιά είναι αυτή που προηγείται με 1-2. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο
σαν έναν αγώνα που θυμίζω, σας το προσφέρει το νούμερο 1 συνεργείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης που έχει όνομα Παπαδόπουλος, που από το 1984 με σέρβις ηλεκτρολογικό, διάγνωση ελαστικά και όχι μόνο, αρκοντήσιο, τα πάντα με άμεση εξυπηρέτηση παντός τύπου στην Άνω Ηλιούπολη Θεσσαλονίκη, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-661-057, σας προσφέρει το σημερινό αγώνα. Με τη συνέχεια, όπως είπαμε, να δείχνει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αφού και οι δύο ομάδες προσπαθούν, όπως είπαμε, να τα δώσουν όλα. Μπαλιά τώρα δεξιά που προσπαθεί να αλλάξει. Με την μπάλα τώρα να βγαίνει από τα πλάγια. Προσπαθεί να κάνει την κίνηση εκεί. Έρχεται τώρα γρήγορα. Πατάει την μπάλα ο Σιδηρόπουλος. Λίτσης. Η μπάλα προσπαθεί να βγει τώρα στον Κουκουδίτσα. Απομακρύνουνε του Μέγα. Προσπάθει να περάσει. Δεν μπόρεσε μόνο στο εκεί ο Αναστασιάδης. Αλεξιάδης γεμίζει και βγάζει δεξιά που θέλει να περάσει στην κίνηση ο Καραγιάννης. Υπάρχει φάουλ. Με πέφτες, ο δύο είναι μόνος του. Όχι, Γιάννη, όχι. Για να τώρα το φάουλ που παίρνει θέση να εκτελεστεί για την, με τον Τσίκο, για την 9-9. Η μπάλα, παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων, θα καταλήξει από την αιστεία του Σπυράκη out. Κατοχή της μπάλας τώρα. Προσπαθεί να βγάλει μπαλιά ο Λίτσης. Η μπάλα στα πόδια τώρα από τον Λαζαρίδη. Υπάρχει φάουλ επιθετικό για την ομάδα του Μέγα, όπως υποδεικνύει ο Παναγιώτης Τοπάλης. Λαζαρίδης, εκτελεί το φάουλ. Δυνατό, θα σκάσει βάλα στην αγκαλιά του Σαμακά στη δεξιά γωνιά. Με την επέμβασή του, υπερασπίζοντας το 1-2 για την ομάδα του. Καραλαμπίδης. Η μπάλα τώρα βγαίνει μπροστά. Και τρέχει τώρα στην αντεπίθεση, για να δούμε. Μανεσίδης τώρα μόνος του. Θα αλλάξει την μπάλα. Ευκαιρία για την γενιά. Τελικά προλαβαίνει. Δεν μπόρεσε εκεί. Παρόλο που τη σταμάτησε, πήγε να πλασάρει τον Σπυράκη. Χάνεται ευκαιρία εδώ για τους φιλοξενούμενους. Τσίκος έκανε το σούτ, αλλά αυτή τη φορά η μπάλα στην κατοχή του Σπυράκη. Εκτελέσει και αυτό το ελεύθερο. Βγαίνει τώρα από δεξιά ο Χαλατσόγλου. Οι κότρες, για να δούμε. Προσπαθεί να διεκδικήσει κάποιος παίκτης το Μέγα. Τρέχει να κερδίσει την μπάλα. Θα προλάβει όμως εδώ και θα κλέψει για να βγάλει παλιά μπροστά ο Κολοκοτρώνης. Προσπαθεί εδώ να γίνει. Για την ευκαιρία, το πλασέ. Η μπάλα στα δίχτυα, 1-3. 1-3 για τη νέα γενιά που ξεφεύγει στο σκορ, φίλες και φίλοι, αφού εδώ βγήκε στην αντεπίθεση. Δεν μπόρεσαν οι γηπεδούχοι να σταματήσουν εκεί την πορεία και έτσι η νέα γενιά θα σκοράρει και ακόμη μια φορά, ξεφεύγοντας σε ένα ακόμη τέρμα που πετυχαίνεται. Λέξω μου φαίνεται να είναι ουσιαστική στις κινήσεις, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη, τα αμυντικά και θα έρθει αυτό το 1-3. Στο 31.
Τραζάλης προσπάθησε. Εδώ διαμαρτύρησα το Μανεσίδη για φάουλα, αλλά η μπάλα είναι στην κατοχή για το Μέγα. Κωσιφίδης το εκτελεί. Ιωαννίδης προσπαθεί να βγει. Ξανά είναι η γενιά που ανεβάζει στροφές. Βγαίνει τώρα μπροστά. Σιδηρόπουλος θέλει να ολοκληρώσει. Υπάρχει φάουλ. Διαμαρτύρεται εδώ. Να λοιπόν τα πάνω κάτω που ήρθα στον αγώνα, εκεί που το καλό ξεκίνημα των γηπεδούχων στη συνέχεια, η νέα γενιά άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα και βγήκε πιο αποφασιστική. Εκμεταλλεύτηκε και τα αμυντικά λάθη των γηπεδούχων. Και έτσι το 1-0 έγινε 1-3 με την ομάδα του Νίκου Καρκαλέτσι να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με ανατροπή στο σκορ. Βαθιά παλιότερα που γίνεται. Μπάλα πίσω. Φάουλ. Πάνω στο Σαμακά που κερδίζει την μπάλα. Σαμακά αλλά στην πορεία. 33ο λεπτό εδώ στο γήπεδο του Μανισογωρίου. Μέγας Άρης του Μανισογωρίου. Νέα γενιά του Μανισογωρίου. 1-3. Μπάλα τώρα παίζεται από δεξιά, προσπαθεί τώρα να βγει ο Καραγιάννης και δούμε τώρα κλέβει την μπάλα, προσπαθεί να γίνει το σούτ από το Μανεσίδη. Πρώτησε τις μπάλες στα πόδια τώρα από τον παίχτη του Μέγα, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα, δεν πέρασε. Έβαλε τα πόδια του και ο Λαζαρίδης. Η κατοχή τώρα από δεξιά για την νέα γενιά. Για να δούμε. Έχουμε την μπάλα στα πόδια του Πολύμερου να δώσει συνέχεια για τους γηπεδούχους. Για να δούμε τώρα την ενέργεια που θέλει να βγάλει τώρα μπροστά, αλλά υπάρχει υπόδειξη ότι η μπάλα είναι πίσω. Για να δούμε την προσπάθεια τώρα που κάνει ο Καραγιάννης. Ο οποίος προσπαθεί να αλλάξει την μπάλα. Bravo. Il
αντοχή της μπάλας τώρα για την ομάδα της Νέα Γενιά. Προσπάθεια από τον Κουρκουδίτσα, ο οποίος θα σουτάρει, τρέχει να βάλει τα πόδια του Μανεσίδης, δεν θα μπορέσει. Εδώ χάνεται μεγάλη ευκαιρία, ο Κουρκουδίτσας που άνοιξε, ο Μανεσίδης προσπάθησε να νικήσει το σπυράκι, ψάχνοντας ένα ακόμη τέρμα για τη Νέα Γενιά. Που μετά από το πρώτο δεκάλεπτο σίγουρα άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα, αφού προηγείται με ένα 3 του Μελισσοχωρίου σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, θυμίζω, τις β' κατηγορίες στην πρώτη αγωνιστική. 37ο λεπτό. Μέκα Αλίσου Μελισσοχωρίου, Νέα Γενιά Σπιτοχωρίου, 1-3. Η μπάλα σε σώματα τώρα από δεξιά που προσπαθεί να γίνει κάποια σέντρα. Ανοίγει χώρο τώρα, για να δούμε. Στράτζαλης. Περνάει μπροστά. Προσπαθεί να βγάλει σε ένα χώρο, αλλά τα μακριά Αναστασιάδης από την πρόθεση που τον έκανε ο Ιωαννίδης. Διώχνει όπως ο Αλεξιάδης. Την παλαπατάει στα πόδια ο Τσίκος. Προσπαθεί να ανοίξει χώρο. Βγάζει μπροστά. Εδώ προσπαθεί να περάσει ο Κουρκουδίτσας, δεν πέρασε. Και δεις κόντρες και βγαίνει τώρα ο Χαραλαμπίδης. Ανοίγμα από το Λαζαρίδη. Που παίζει από δεξιά, προσπαθεί να τρέξει ο Χαλάτσογλου. Βλέπουν εδώ τη Νέα Γενιά, βγαίνει μπροστά. Το σούτ από κόντρες από τον Πολύμερο. Η κεφαλιά που πάει να πάρει ένα αέριο ο Μανεσίδης. Βγαίνει τώρα μπροστά ο Κωσιφίδης, ο οποίος προωθεί την μπάλα στον Ιωαννίδη. Και αυτός βγάζει ωραία. Για δούμε. Εδώ έχουμε φάουλ από τον αρχηγό εκεί της Νέα Γενιά, τον Αλεξιάδη, που θα δει και την κάρτα από τον Παναγιώτη τον πάλι. Όλα αυτά στο πρώτο μήχρονο, ενώ θυμίζω, φίλες και φίλοι, τον αγώνα που ακούτε, σας το προσφέρει το νούμερο 1 συνεργείο αυτοκινήτων παντός τύπου που βρίσκεται στη Δίκη Θεσσαλονίκη, στην Άνω Λιούπολη, Παπαδόπουλος. Σέρβις, ηλεκτρολόγο, διάγνωση, ελαστικά, αρκοντήσιο, άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα. Από το 1984 κοντά σας, 2310-661-057. Με το παιχνίδι βέβαια να κυλάει στη συνέχεια, μεγαλώντας το ενδιαφέρον. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια που θα γίνει για την ομάδα του του Μέγα. Οι παιδούς προσπαθούν να μειώσουν τη διαφορά μετά τα 3 γκολ που δέχτηκαν σε λάθη που έγιναν αμυντικά στην εστίαση του Σπυράκη. Για με αυτή την εκτέλεση τώρα από τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης εκτελεί το φάουλ τώρα, για να δούμε. Προσπαθεί από τους αμυντικούς να διώξουν ένα σούτ που γίνεται από κόντρες από τον Κωσιφίδη. Προσπαθεί να βγει τώρα παίκτη τη Νέα Γενιά μπροστά του, για να δούμε. Προσπαθεί να εκδικεί την μπάλα με τα κουνάκια, άλλαξε ωραία έξυπνα και πέρασε μπροστά. Λίτσης τώρα σουτάρει. Τελικά δεν μπορούσε να νικήσει εδώ το σπυράκι και κάνει ο Λίτσης μεγάλη ευκαιρία να ξεφύγει κι άλλο Νέα Γενιά στο σκορ. Εκτελείται από το σπυράκι. Προσπάθει τώρα μπροστά. Θέλει να πατήσει την μπάλα, ο Πολύμερος δεν μπόρεσε. Για να δούμε, ετοιμάζει μάλλον όχι. Απλά ξαναμπαίνει ο Αναστασιάδης και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες προηγουμένως. Τις άμεσες λύσεις ψάχνει η ομάδα του Μέγα. Σε αυτά τα 3 γκολ που δέχτηκε μετά τις αντιδράσεις των φιλοξενμένων. Με τα κουνάκια μπροστά ο Μανεσίδης. Θέλει να βγει μπροστά ο Σιδηρόπουλος. Η μπάλα είναι πλάγιο για λογαριασμό
με τον Κουλέτζα. Κεφαλιά ένα αέρα από τον Λέξα. Την μπάλα πίσω. Κολοκοτρώνης. Έκανε την κίνηση. Διώχνει την μπάλα όσο μπορεί μακριά. Καραγιάννης. Θα κάνει το σούτ, η μπάλα θα βρει στο σώμα τον Κωσιφίδη. Εδώ θα βγει τώρα η μπάλα και θα καταλήξει σε πλάγιο. Καραγιάννης τώρα έκανε το σούτι, μπάλα πέρασε από όλους. Μπροστά για να δούμε τώρα, προσπαθεί να βγει. Εδώ προσπάθησε ο Αναστασιάδης, υπάρχει μια νευρικότητα. Μια ένταση βέβαια στον αγώνα χωρίς να υπάρχει λόγος, αλλά σε μια ξυμαχία τα νεύρα λίγο τεντώθηκαν. Για να δούμε πώς θα κριθεί το σημερινό πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι της πέντε κατηγορίας. Παίξε μεγάλο κίνητρο από το πρώτο μήχρο, 4 γκολ σίγουρα, πολλές φάσεις, οι φιλοξενούμενοι έβγαλαν αντιδράσεις. Άλλαξαν τα δεδομένα. Είχαμε και αυτό το μικρό επεισόδιο που παίρνει τέλος. Εδώ με την γιατρό του αγώνα, τη Μαρία, να δίνει τις πρώτες βοήθειες. Να την ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί είναι η πρώτη της παρουσία στα δρόμενα και στον ορισμό των γιατρών εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία. Αυτό που λείπει από το ΜΕΓΑ είναι η αυτοσυγκέντρωση που προσπαθεί βέβαια να μπορέσει να γίνει πιο ήρεμος για να μπορέσει να ψάξει τις λύσεις για να μειώσει τη διαφορά του σκόρου. Φιλοξενούμενοι που εκμεταλλεύτηκαν σίγουρα αδυναμίες και κενά των γηπεδούχων, κατάφεραν με ανατροπή να περάσουν μπροστά και να είναι αυτοί που προηγούνται με ένα 3. Κατοχή για τη νέα γενιά. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Λίγο πριν το φινάλε. Η μπάλα προσπάθησε να τη σταματήσει ο Σιδηρόπουλος. Πήρε έξυπνα το κόρνερ. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου. Να θυμίσω το συνεργείο αυτοκινήτων παντός τύπου Παπαδόπουλος στην Άνω Λιούπολη Θεσσαλονίκης σας προσφέρει τον αγώνα με άμεση εξυπηρέτηση και εμπειρία πολλών ετών. 23-16-61-057 από το 1984 κοντά σας. Ένα παιχνίδι που έδειξε βέβαια ότι οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη και να δούμε πώς θα κριθεί. Εδώ εκτελέστηκε το κόρνερ, η μπάλα από τον Πολύμερο να βγάλει έξω, να σου το ακολουθεί. Απλώνει τα χέρια του ο Σπυράκης, μαζεύει την μπάλα. Ιωαννίδης με την μπάλα στα πόδια του. Θέλει να περάσει. Ιωαννίδης επιμένει. Οι κόντρες. Κερδίζει τη μονομαχία. Προσπαθεί ήρεμα ο Στράζαλης. Βγάζει μια μπαλιά. Δεν υπάρχει πεσμένος κάτω παίκτης στο γηπεδούχο. Και το πάλι τώρα θα πάει προφανώς με τη γιατρό να είναι έτοιμη να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον παίκτη της γηπεδούχο ομάδα. Είπαμε όσο αφορά το πρώτο ημίχρονο πως κύλησε, είναι η ομάδα του Μέγα μπήκε καλά στον αγώνα, άνοιξε το σκορ με τον Πολύμερο, είχε την ευκαιρία λίγο αργότερα με τον Λαζαρίδη, δεν το έκανε. Έπεσε σε σημαντικά λάθη και αμυντικά κενά που είχε. Τα εκμεταλλεύτηκαν οι φιλοξενούμενοι που βγήκαν πιο γρήγορα και περίπου μέσα σε ένα δεκάλεπτο έκαναν την απόλυτη ανατροπή με ένα 3.
Μια γενιά που έχει στόχο, όπως είπαμε, να επανέλθει, γιατί πέρσι ήταν στην ΑΦΑ κατηγορία και θέλει να επιδιώξει την κατάκτηση. Αυτά θα κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Θέλει να μπει με το δεξί. Για τον Μελισσοχώρη που επιδιώκει μια καλή πορεία, θέλοντας να είναι στα play-off και στις πρώτες θέσεις. Σίγουρα έκανε καλή αρχή, αλλά δεν απέφυγε στη συνέχεια κάποια λάθη. Να δούμε όμως, έχει το χρόνο να τα καλύψει και να ζητήσει την αλλαγή του σκόρου. Μπράβο, Μπιλιάρα! Για λίγο βγήκε ο Αναστασιάδης έξω να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Σαμακάς, τροφοδοτεί την μπάλα από την άλλη μεριά. Λέξας, Αλεξιάδης, γεμίζει μια βαθιά παλιά. Προσπαθεί να βγάλει μπροστά τον προθυμένο Λίτσι. Μένουν ο Δεσπούδης και ο Τσεμπερεκίδης. Γιάννη, έλα. Στο 48. Έφυγε ο Παναγιώτου και ο Αναστασιάδης. Πλάγι τον Μέγα. Στράτζαλης. Εδώ είδατε προηγουμένως πήγε να εκτελέσει το πλάγιο ο παίκτης του Μέγα, αλλά φαίνεται αυτό πρέπει να έχει πρώτα την επαφή και μετά να αγωνιστεί. Εδώ έχουμε ένα φάουλ. Καρλαμπίδης. Είμαστε ήδη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Η κεφαλιά τώρα που έγινε. Προσπάθεια τώρα να περάσει το σουτ που διώχνει ο Καραγιάννης. Και αυτή τη στιγμή σφυρίζει τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Παναγιώτης Τοπάλης που βρίσκει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με τη σέντρα η ομάδα του Μέγα Αλεξάνδρου Μελισσοχωρίου με τον Τρατσαλή. Έτσι λοιπόν θα δούμε αυτά τα 45 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου πώς θα κριθεί το σημερινό παιχνίδι που απέκτησε από το πρώτο ημίχρονο μεγάλο ενδιαφέρον. Εδώ προσπάθησε να γίνει κάποια σέντρα για το Μέγα. Θα βγάλει μπαλιά τώρα. Τρέχει ο Ιωαννίδης να διεκδικήσει την μπάλα. Με κατοχή τώρα να γυρνάει πίσω με τον Σαμακά να γυρνάει την μπάλα και πάλι από τα πόδια προηγουμένως εκεί του Λέξα. Μια βαθιά παλιά για την νέα γενιά του Μελισσοχωρίου που προσπαθεί εδώ να πατήσει ο Μανασίδης. Υπάρχει φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Μέγα με τον πεσμένο κάτω και Χαραλαμπίδη τον αρχηγό. Για να δούμε αν οι φιλοξενούμενοι μπουν με το δεξί που προηγούνται και έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτό το 1-3 με την ανατροπή του σκορ που κάνανε μετά τις αντιδράσεις που βγάλανε η ομάδα του Νίκου Καρκαλέτσι. Θάνος Αργυρόπουλος προσπαθεί βέβαια να ρισκάρει βλέποντας την ομάδα του να είναι πίσω με 2 γκολ. Αν μπορεί να διεκδικήσει κάτι από το σημερινό αγώνα, παρόλο που στάθηκε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά στη συνέχεια κάποια λάθη των γηπεδούχων και η επιμονή, η εμπειρία των φιλοξενούμενων έφερε την αλλαγή του σκορ.
γίνεται η σέντρα απευθείας. Η μπάλα τώρα στην αγκαλιά του Σαμακά θα μπλοκάρει. Ανοίγει χώρο. Για να δούμε τώρα από τα πόδια τώρα από τον Κουρκουδίτσα. Έχουμε φάουλ. Θα γίνει τώρα μια βαθιά παλιά. Προσπάθεια τώρα να αναπλώσει το χέρι του. Έβαλε το σώμα του ο Σιδηρόπουλος. Η μπάλα βγήκε και μάζεψε. Γρήγορα τώρα μπροστά προσπαθεί να κάνει την κίνηση από πλευρά στο πέτσε εδώ του Μέγα. Για να με θέλει να βγει. Κλέβει την μπάλα τώρα ο Σιδηρόπουλος. Προσπαθεί να αλλάξει. Μια παλιά τώρα που πάει να βγει εκεί σε ένα χώρο τώρα που επιδιώκει στο γύρισμα. Κολοκοτρώνης. Ανοίγει χώρο δεξιά. Ο Σιφίδης τώρα με την μπάλα στα πόδια του. Τεμπερεκίδης για τον Κωσιφίδη. Εδώ προσπάθησε, δεν μπόρεσε ο Ιωαννίδης. Θα γίνει ένα σούτ αρμοστά. Έτρεξε εδώ, αλλά δεν πρόλαβε ο Κουκουρδίτσας. Κατοχή για την ομάδα του Μέγα από δεξιά στο πλάγιο που κερδίζει. Ο Κωσιφίδης θα πάρει θέση. Θα το εκτελέσει. Με το σώμα του έκανε την κίνηση. Προσπάθησε να σπρώξει την μπάλα μπροστά, αλλά δεν μπόρεσε ο Καντίνος να βρει κάποιον. Βλέπετε το παιχνίδι συνεχίζει να είναι ανταγωνιστικό, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε ποιος θα μπορέσει, όπως είπαμε, με την νέα γενιά να έχει πάντα τον πρώτο λόγο, να είναι αυτή που προηγείται. Με αυτό το 1-3 εδώ στο Μελισσοχώρι, κόντρα στην ομάδα, θυμίζω, του Μέγα. Βαθιά παλιά τώρα που έγινα. Προσπάθει να γυρίσει. Για να δούμε, πατάει την μπάλα. Θα διώξει τώρα σε μια βαθιά παλιά. Θα γίνει το σούτ από δεξιά. Εδώ προσπαθεί να περάσει τώρα σε σώματα. Έκανε την κίνηση αλλά δεν πέρασε όπως ήθελε. Με αποτέλεσμα τώρα να βγει. Για να δούμε τώρα γρήγορη αντεπίθεση από δεξιά. Με την μπάλα προθυμένος. Για να δούμε. Θα κάνει την ωραία ενέργεια του Σιφίδης. Δεν θα περάσει όμως. Βλέπετε το παιχνίδι όσο κυλάει, τόσο ανεβαίνει και το ενδιαφέρον. Με την ομάδα του Μέγα να προσπαθεί βέβαια να πιέσει για να μπορέσει να ζητήσει την αλλαγή της κόρης. Πρόθεση γρήγορα τώρα από τον... Για να δούμε τώρα, βγαίνει μπροστά η ομάδα του Μέγα. Το σούτ εδώ, η μπάλα στα δίχτυα. Θα σκοράρει ο Γαλάτσογλου, μειώνει σε 2-3. Να λοιπόν που καταφέρνει η ομάδα του Μελισσοχωρίου να βγάλει αντιδράσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Γαλάτσογλου πήρε την μπάλα. Έκανε το σούτ το διαγώνιο, νίκησε και τους αμυντικούς του νέα γενιά. Και με το διαγώνιο σούτ θα κάνει το 2-3 φαίνοντας σε νέο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Στο 50 το αγώνα. Να που το παιχνίδι ξαναποκτάει νέο ενδιαφέρον. Εκεί που λέγαμε ότι οι φιλοξενούμενοι. Έτσι λοιπόν Μέγας Αλέξανδρος από το Σχολείο, νέα γενιά στο Σχολείο 2-3 και πλέον το δεύτερο μήχρονο ξαναποκτάει μεγάλο ενδιαφέρον. Τσάτσος προσπάθησε, δεν πέρασε. Η κατοχή από το Μανεσίδη. Βαζεί τα πόδια του ο Τεμπερεκίδης. Μπροστά η ομάδα του Μέγα. Για να δούμε. Συνεργασίες τώρα που προσπαθεί να βγει. Η πρόθεση από τον Δεσπούδη. Θα κάνει μια παλιά τώρα μπροστά. Για να δούμε. Θέλει να περάσει. Βγαίνει τώρα μπροστά. Κωσιφίδης τώρα με την μπάλα. Για να δούμε. Ψάχνει χώρο. Πήγε να αλλάξει. Δεν πέρασε. Δείχνει ότι προσπαθεί να πιέσει η ομάδα του Μέγα που μπήκε πιο ψυχομένη στο δεύτερο μήκνο. Και έτσι έφερε εκ νέου σε ενδιαφέρον παρόλο που η γενιά προηγείται με 2-3. Εδώ στο Μελισσοχώρι, τη τοπική ομάδα του Μέγα Λέστο Μελισσοχωρίου. Ένα παιχνίδι με 5 γκολ και σίγουρα με μεγάλο ενδιαφέρον.
Την μπάλα τώρα που... από την προσπάθεια να αλλάξει. Διώχνει όπως όπως ο Σιδηρόπουλος. Μπράβο, Παμπή! Γιατί τώρα πήγαινε ο Κολέτζας μπροστά. Ανοίγει χώρο. Θα σουτάρει τώρα εδώ, δεν θα μπορέσει να τον νικήσει και χάνει τεράστια ευκαιρία ο Κουρκουδίτσας για να ξεφύγει κι άλλο η νέα γενιά στην εξαπαφής προσπάθειά του. Ο Σπυράκης σταμάτησε την πορεία και απέφυγε να δεχτεί κάποιο κόλλο ακόμα, μένοντας το 2-3. Στο 52. Για με αυτό το φάουλ τώρα που εκτελείται για την νέα γενιά. Εδώ προσπάθεια να γίνει κάποιο σούτ. Προσπαθούν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ανοίγει χώρο. Πάει να γίνει προσπάθεια από τον Τσίκο. Το σούτ από κοντά τελικά. Νέα προσπάθεια και μπαλά στα δίκτυα. Να λοιπόν έρχεται ένα ακόμη τέρμα που πανηγύριζε έξαλα. Εδώ δεν μπόρεσαν οι γηπεδούχοι να σταματήσουν την πορεία τη μπάλα και σκόρε τώρα ο Κουρκουδίτσας θα δώσει νέο προβάδισμα με 2-4 στη νέα γενιά. Ο οποίος κατάφερε μέσα στους αμυντικούς εκεί να προλάβει, να βάλει τα πόδια του, να σουτάρει. Και έτσι στο 53 προς 54 το παιχνίδι γίνεται με Λισοχώρη, νέα γενιά στο χωρίο 2-4. Η μπάλα τώρα από δεξιά. Να που βροχή τα γκολ εδώ στο Μελισσοχώρη. Συνεχίζεται με μεγάλο διαφορά. 2-4 το σκορ έγινε. Ενώ είμαστε στο 54. Μην βγεις απ' έξω να κουραστείς ρε. Κλασική οπαδί το παγό τα χάσει. Προσπέτε τώρα να γίνει κάποια σέντρα. Για δούμε τώρα την ενέργεια που θέλει να βγάλει μπροστά. Κάνει ο Καντίνος το σούτ, δεν πέρασε. Υπάρχει φάουλ. Να θυμίσω τον αγώνα που ακούτε σας προσφέρει το νούμερο 1 συνεργείο της Δυτικής Θεσσαλονίκης παντός τύπου Παπαδόπουλος που από το 1984 με διάγνωση ελαστικά, αρκοντήσιο, σέρβις ηλεκτρολογικό και όχι μόνο. Άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία, υπευθυνότητα. Στην Άνω Λιούπολη Θεσσαλονίκη. 2310-661-057. Σας προσφέρει τον αγώνα που ακούτε και όπως αντιλαμβάνεστε συνεχίζεται το κίνητρο παρόλο που η ομάδα του Μέγα μείωσε αλλά έβγαλε αντίδραση νέα γενιά με τον Κουκουδίτσα. Στο επόμενο λεπτό να γράφει το 2-4 ενώ ο Χαλάτσοκλου μείωνε ένα λεπτό νωρίτερα σε 2-3. 6 γκολ σε ένα πλούσιο παιχνίδι με κίνητρο των δύο ομάδων και με τις δυνατές μονομαχίες. Μπροστά τώρα για να δούμε. Σιδηρόπουλος, σουτάρι. Ο Σπυράκης θα βάλει τα χέρια του, σταματήσει την πορεία στο σουτ που έγινε από τον επιθετικό της νέας γενιάς. Η μπάλα τώρα γρήγορα από τον... Κουλέτζα. Μπράβο ρε Τζο! Τζο από τα παλιά. Τζο από τα παλιά. Χάλασε. Γύρισμα γρήγορο που έγινε από τον Ιωαννίδη. Η μπάλα στα πόδια τώρα γρήγορα. Για να δούμε. Προσπαθεί να περάσει. Ελέγχεται τώρα από την ομάδα της εδώ που έκανε το σούτ απευθείας. Σέντρα που έβγαλε εκεί ο Λέξας. Μπροστά η νέα γενιά Σβεστοχωρίου που επιμένει. Προηγείται με 4-2 του Μέγα Λέξα του Μελισσοχωρίου. Ένα γύρισμα τώρα από τον παίκτη του Μέγα. Μια κεφαλιά τώρα από τον Τσίκο που κατεβάζει την μπάλα. Έξυπνη κομπίνα του Καραγιάννη που παίζει ωραία τον 2 και βγαίνει η φιλοξενούμενη και πάλι μπροστά. Για να δούμε το γύρισμα. Το σουτ που δοκιμάζει απευθείας προσπάθησε. Νέο σουτ τώρα και πάλι και η μπάλα τελικά στα δίχτυα. Από τον Σιδηρόπουλο. Παρόμοιο προσπάθησε και ο Σπυράκης, η μπάλα γλίτσε. Τελικά έγινε λάθος εκεί από τους αμυντικούς. Και έτσι ο Σιδηρόπουλος θα πετύχει το 2-5. Βλέπετε ότι οι φιλοξενούμενοι δεν χαρίζονται στα λάθη των γηπεδούχων που τα διαχειρίζονται ανάλογα. Και έτσι στο 57.
Ο Σιδηρόπουλος ανεβάζει το δίκτυο του σκορ με 3 γκολ για τους φιλοξενούμενους, κάνοντας το 2-3 σε 2-5. Μια γενιά που φαίνεται πιο ξεκάθαρη στον αγώνα, δείχνει να παίρνει πλέον και τον πρώτο λόγο. Έχουμε διακοπή. 8 γκολ. 8 γκολ σε ένα πλούσιο και φανταστικό παιχνίδι. 2-5 η νέα γενιά. Η εμπειρία φυσικά για την ομάδα του Νίκου Καρακαλέτση έδειξε σίγουρα σαφώς ήταν πιο ουσιαστική. Τα λάθη του γηπεδού έχουν σίγουρα χαρακτηριστικά αμυντικά. Εκεί που το 2-3 έγινε 2-5 και κάπου τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα, αφού οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν και στο δεύτερο μήχρονο που βγήκαν πιο ψυχωμένοι, παρόλο που υπήρχε ένα δεκάλεπτο εκεί κίνητρο από την ομάδα του Μέγα, δεν το εκμεταλλεύτηκε καλά, μείωσε, αλλά δεν είχε συνέχεια, με αποτέλεσμα να δεχτεί άλλα 3 γκολ στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, Μέγας Άλεξης Μαρτυρηγορείου, νέα γενιά Μαρτυρηγορείου, 2-5, 8 γκολ στο παιχνίδι για τη β' κατηγορία του 3ου ομίλου της πρώτης αγωνιστικής που ακούτε από το γη του Μαρτυρηγορείου, και σας το προσφέρει το νούμερο 1 συνεργείο αυτοκινήτων Παπαδόπουλος από το 1984, με άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία και υπευθυνότητα, διάγνωση ελαστικά, αρκοντήσιο, σέρβις, ηλεκτρολογικό και όχι μόνο. Στην Άνω Λιούπολη Θεσσαλονίκη, 2310-661-057. Ένα παιχνίδι που ο καθένας βγάζει βέβαια τα δικά του συμπεράσματα. Παρόλο που εδώ και σίγουρα θέλω κάτι διαφορετικό στο σημερινό παιχνίδι, να δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν τον δρόμο στα δίκτυα. Παρόλο που το παιχνίδι δείχνει να έχει ρυθμό, πέρα από τα λάθη, με τις δύο ομάδες σε κάθε μία να προσπαθεί να δώσει ό,τι μπορεί. Ψάχνουν βέβαια οι γηπεδούχοι λύσεις, να δούμε αν θα μπορέσουν να τις βρουν. Παρόλο που η ψυχολογία είναι με την νέα γενιά. Και όλα αυτά στο 59, στο 14ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια από δεξιά να αλλάξει την μπάλα. Σαμακάς θα δώσει συνέχεια. Μπήκαμε στο 61 το αγώνα εδώ στο Μελισσοχώρι. Μέγας Άλεξης Μελισσοχωρίου, νέα γενιά Μελισσοχωρίου, 2-5. 8 γκολ σε ένα πολύ ενδιαφέρον και φανταστικό παιχνίδι με τους φιλοξενούμενους. Σαφώς να έχουν πάντα τον πρώτο λόγο. Πλάκι τώρα από δεξιά που θα πάρει θέση να εκτελεστεί από τον Κουλέτζα προηγουμένως, αλλά έχουμε φάλ που κερδίζει ο πεσμένος κάτω Σιδηρόπουλος.
για να δούμε φυσικά όλα τα γίνονται πιο ξεκάθαρα για την νέα γενιά που έχει τη διαφορά με 3 γκολ μπροστά. Δύο πέντε, 8 γκολ σε ένα παιχνίδι βέβαια που εντυπωσιάζει το σκορ και η προσπάθεια των παιχτών των δύο ομάδων. Τα προσωπικά λάθη των γηπεδούχων κατά διαστήματα του αγώνα είναι αυτά που πληρώνει η ομάδα του Αργυρόπουλου. Που προσπαθεί βέβαια όσο μπορεί να αλλάξει την τύχη του αγώνα. Εδώ μια νέα προσπάθεια μετά από σέντρα που έγινε. Πετάχτηκε εκεί ο Κουκουρδίτσας από την εκτέλεση πάλι που έβγαλε θαυμάσια ο Μανεσίδης. Η μπάλα πάνω από το δοκάρι για του Σπυριακή. 62ο λεπτό. Μελισσοχώρη, νέα γενιά στο χωρίο 2-5. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν πάντα τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της Β' κατηγορίας. Γρήγορη παλιά τώρα από δεξιά, με την μπάλα τώρα να καταλήγει στα πόδια τώρα που βγαίνει τώρα μπροστά. Προσπάθησε να γίνει η ενέργεια από τον Κωσιφίδη. Ιωαννίδης τώρα πατάει την μπάλα. Θέλει να βγει. Έχουμε. Ιωαννίδης θα πάρει θέση να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ιωαννίδης θα, για να δούμε στην εκτέλεσή του, θα κάνει απευθείας το φάουλ. Θα γίνει σέντρα, η μπάλα πέρασε από όλους, υπάρχει κόρνερ που κερδίζει η ομάδα του Μέγα. Αλλαγές ετοιμάζονται να γίνουν για τη νέα γενιά. Μπαίνει σε λίγο το 14 ο Ξουλόγης. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές στο 64. Θα μπει και το 13 ο Δουλγιαρίδης. Ο Δουλγιαρίδης και ο Ξουλόγης θα είναι οι δύο παίκτες που θα μπει. Ενώ ετοιμάζεται να μπει και το 16 ο Σαμαράς. Τρεις αλλαγές από τον προπονητή της ομάδος έχει. Που γίνονται. Φεύγει το 4 ο Λέξας. Φεύγει το 10 ο Σιδηρόπουλος. Φεύγει και το 2 ο Καραγιάννης. Αυτές είναι αλλαγές που γίνανε στο 64. Για με αυτό το κόνα για την ομάδα του Μέγα. Μπαίνουμε στο 20 λεπτό της επανάληψης. Εκτελείται το κόρνερ. Η μπάλα ψηλά. Προσπαθεί εδώ να γυρίσει. Έχουμε την μπάλα τώρα να καταλήγει. Για να δούμε. Η μπάλα στα πόδια τώρα από τον προθυμένο, για να δούμε. Πολυμερό. Πέρασε από χθες, αλλά είχες γενέθλια. Με περιποίηθηκε ο διεθνής ποδοσφαιριστής. Είσαι καλά, χρωστάς μια τούρτα. Εσύ χρωστάς τούρτα, ρε κουφάλα. Εγώ ρε, εγώ το παιδί σου, το αίμα σου. Η μπάλα τώρα μπροστά, για να δούμε. Βγαίνει τώρα γρήγορα ο Ξυλόγης. Προσπαθεί εδώ τώρα να βγάλει μια παλιά, δεν πέρασε. Έκανε την ενέργεια και ο Τεμπερεκίδης. Κατοχή για τη νέα γενιά που γίνεται η σέντρα από κοντά, η κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι. Τελικά υπάρχει offside όμως. Εδώ χάνεται ευκαιρία προφανώς να πετύχει ένα ακόμη τέρμα η ομάδα Τεσσαλονικιού που συνεχίζει να εντυπωσιάζει και στο δεύτερο ημίχρονο. Διαμαρτύρεται εκεί πεσμένος. Αλλά η μπάλα είναι στην κατοχή για την ομάδα του Μέγα. Στην ενέργεια που έγινε από τον Ξυλόγη. Εδώ βγαίνει τώρα γρήγορα μπροστά για να δούμε. Καλάτσοκλου προσπάθησε να συνεργαστεί, δεν είχε κάποιον. Έδιωξαν εκεί η αμυντική του της νέα γενιάς.
Εδώ προσπαθεί να περάσει στις κόντρες για να το με πατέ την μπάλα. Πολύμερος. Βγαίνει τώρα και ο Καντίνος. Έχουμε τώρα ένα φάουλ που κερδίζει σε καλό σημείο η ομάδα εδώ, φίλες και φίλοι του Μελισσοχωρίου. Όλα αυτά θυμίζω πάντα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, εκτελεί τα απευθείας η μπάλα στα δίκαια, φανταστικό γκολ. Να λοιπόν, μειώνει η ομάδα του Μέγα με το απευθείας φάουλ που γίνεται. Για να δούμε αν θα μπορέσει να ζητήσει κάτι καλύτερο ακόμα. 3-5 το σκορ. Ένα γκολ που έρχεται από την εκτέλεση φάουλ σίγουρα με θαυμάσιο τρόπο. Αλλά να δούμε αν θα μπορέσει να αλλάξει και τη συνέχεια την τύχη του αγώνα. Από εκεί και πέρα βέβαια βλέπετε το παιχνίδι συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ ο πολύμερος ήταν ο σκόρο του αγώνα στα απευθείας φάουλ που έκανε. Έχει κρέμα! Στο 68. Μπράβο, Κώση. Μπράβο, Σύφου. Μόνος του. Μπράβο, μας κάνεις έτσι. Η διαφορά στα δύο γκολ. Με διακοπή τώρα με πεσμένο κάτω παίκτη. 3-5. Ήρεμα! 8 γκολ σίγουρα σε ένα φανταστικό παιχνίδι που συνεχίζει να εντυπωσιάζει. Για να δούμε αν θα μπορέσουν με κατάθεση ψυχής οι γηπεδούχοι να αλλάξουν ή να φέρουν τις ισορροπίες στο λιγότερο. Μειώσαν τη διαφορά σε 2 γκολ. Υπάρχει σχεδόν ακόμα 21 λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 61 το λεπτό το αγώνα. Από εκεί και πέρα να δούμε. Θα βγει για λίγο έξω ο Μανεσίδης που χτύπησε. Εδώ θα συνεχίσει για να γίνει αλλαγή. Ο Προϊκόγλου θα μπει στη θέση του. Στο 70. Φεύγει ο Μανεσίδης, μπαίνει ο Προϊκόγλου. Ακόμα είναι 20 λεπτό. Για να δούμε αν οι γηπεδούχοι μπορούν να βρουν τις λύσεις. Πλάγιο που εκτελέστηκε γρήγορα από την ενέργεια που έκανε ο Κωσιβίδης. Η μπάλα στα πόδια τώρα από τον Χαραλαμπίδη. Κωσιβίδης τώρα με την μπάλα, ανοίγει χώρο. Βρίσκει εκεί τον πολύμερο που πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ από φάουλ προηγουμένως. Και αναπτέρωσε κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον του αγώνα σε 3-5. Μειώνοντας διαφορά σε 2 γκολ. Πολύμερος μόνος του παίρνει πρωτοβουλίες. Φάουλ και κάρτα. Για να δούμε. Κορυφώνεται η αγωνία σαν 20 λεπτό σίγουρα που επιμένει το ενδιαφέρον. Ούτε ένα να μας χαιρετήσει ρε. Τι είναι αυτό ρε. Κανέναν όλους. Λαγκλή. Όχι τι κάνετε. Τραβούσε. Τον είδανε. Τελικά χάνεται απίστευτη ευκαιρία από το δοκάρι. Εδώ βρέθηκε πολύ κοντά να μειώσει κι άλλο από τη φανταστική αυτή ενέργεια που έγινε για την ομάδα του Μελισσοχωρίου που τα έχει και με την τύχη της
σίγουρα κατά διαστήματα προσπάθησε να φέρει τα πάνω κάτω στο 71 προς 72. Για να δούμε τώρα με την μπάλα, τώρα έχουμε αυτή τη διακοπή. Είμαστε στο 72, 18 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Για να δούμε φυσικά. Η νέα γενιά τώρα βγαίνει μπροστά. Προσπαθεί εδώ. Εδώ διαμαρτυρήσατε τη φάση. Μπράβο, Μπαμπίνο! Η μπάλα είναι τελικά πλάγιο για την ομάδα του Μέγα που επιμένει. Για να δούμε. 3-5. Ένα αγγλικό σκορ διαμορφώνεται σε αυτό το πρωτάθλημα της β' κατηγορίας στο Μελισσοχώρι. Σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, 8 γκολ σίγουρα σε ένα παιχνίδι με πολλές εντυπώσεις. Παύλου για τη νέα γενιά. Για να δούμε αν οι γηπεδούχοι μπορούν με κατάθεση ψυχής. Τώρα προσπαθεί να βγει τώρα μπροστά, για να δούμε. Διεκδικεί την μπάλα ο Χαλάτσογλου που περνάει τελικά. Χαλάτσογλου, για να δούμε. Ζητάει την μπάλα ο Ιωαννής από την άλλη μεριά. Προσπαθεί μόνο στο να περάσει. Δεν είχε όμως κάλυψη. Με αποτέλεσμα να κλέψουν την μπάλα οι παίκτες της νέα γενιά. Ο Ικόγλου εκεί προσπαθεί να γυρίσει. Για να δούμε, κορυφώνει το ενδιαφέρον. 3-5 θυμίζω το σκόρ. Η νέα γενιά πάντα μπροστά. Έχει το πρώτο λόγο. Προσπαθούν οι γηπεδούχοι να πιέσουν. Να δούμε αν τα καταφέρουν. Πιέζει και ο χρόνος, ακόμα 16 λεπτά είναι αρκετά. Βέβαια τα λάθη χαρακτηριστικά στον αγώνα, τα εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο ο πιο έμπειρος που φάνηκε να είναι η νέα γενιά, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε και το Μελισσοχώρι που προσπαθεί να δείξει κατά διαστήματα το χαρακτήρα του και σαφώς αν μπορεί να αποβάλει αυτή την ήττα. Εδώ τώρα για να δούμε κάρτα που θα δει και μπάλα στην κατοχή για την ομάδα του Μέγα. Ασκαλή, έπασκα. Έχω εκεί κοντά μου και ένα αγαπημένο παιδί. Τα συναισθήματα κόντρα κάποτε στο Μελισσοχώρι, τώρα στην Νέα Χορούδα που έκανε και μια πολύ μεγάλη νίκη την προηγούμενη ομάδα που επικράτησε στους αντιπάλους του την πρώην ομάδα. Έστω και στη διαδικασία του πέναλτι, αλλά τα κόντρα τα συναισθήματα. Στο ποδόσφαιρο αυτό που μετράει είναι να κάνεις φίλους. Από εκεί και πέρα να δούμε τα πράγματα μέχρι το τέλος. Ρισκάρει ο Θάνος Αργυρόπουλος, βάζει. Θα περάσει τώρα ένα νεαρός παίκτης ο Κυρατζάκος στον αγώνα. Να δούμε αν θα μπορέσει να αλλάξει τα δεδομένα. Για να δούμε τώρα. Χαλάτσογλου θέλει να γυρίσει. Σουτάρει τώρα, κάνει το σουτ. Η μπάλα την εξωτερική μεριά, αλλά ήταν καλό η ενέργειά του. Εδώ χάθηκε ευκαιρία. Επιμένουν οι Μελισσοχωρίτες. Βλέπω έχουν και το ασθενή φίλο που λέμε έτσι στον πληθυντικό. Την ομορφιά, έτσι. Έχει ωραίο κόσμο και ωραίο χωριό με ωραίους ανθρώπους. Από εκεί και πέρα να δούμε αν θα μπορέσει να ζητήσει κάτι καλό από το σημερινό αγώνα. Αγωνία μέχρι τελικής πτώσης. Με νέα γενιά θα να κρατήσει την νίκη σε αυτό το 3-5 που επιμένει. Ζητάει την μπάλα από την άλλη μεριά ο Κουλέτζας. Θα δούμε τώρα, θα πετάξει την μπάλα έξω και είναι ευκαιρία βέβαια να δώσω το λόγο σε ένα δικό μου παιδί, τον Πασχάλη, να μας πει μια καλημέρα μονάχα και να μας πει καταρχήν πρώτα απ' όλα γιατί, αν και είναι παίκτης της Νεοχορούδας, ήρθε να δει την παλιά του ομάδα και έτσι είναι οι φιλίες. Πασχάλη, καλημέρα.
Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντάω, γιατί είσαι ένα παιδί που θαυμάζω. Σε εύχομαι ό,τι καλύτερο με την άσο ομάδα. Θέλω να μου πεις, δεν ξέρω αν προλάβεις να δεις όλο το παιχνίδι από την αρχή. Βλέπω ότι το Μελισσοχώρη δέχτηκε τα γκολ από κάποια λαθασμένες ενέργειες που έγιναν αμυντικές, αλλά προσπαθεί να βγάλει στο τέλος αντιδράσεις. Ποια είναι η γνώμη σου καταρχήν και πώς βλέπεις την ομάδα έτσι, πώς την είδες, όσο είδες? Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήρθα στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Αλλά δεν είναι κακή. Πιστεύεις οι διαφορές δεν είναι μεγάλες, δηλαδή εσύ που είσαι και που αγωνίζεις, δηλαδή όλα σαν ποδοσφαιριστής ενεργός. Δηλαδή είναι πώς θα βρεθείς να εκμεταλλευτείς τις φάσεις με καθαρές σκέψεις. Γιατί βλέπουμε ότι η νέα γενιά έχει εμπειρία, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων, τώρα προσπαθεί να διορθώσει κάποια κείμενα του αγώνα και να δούμε αν τα καταφέρει. Θα δούμε πρώτα αυτή τη φάση λίγο. Για να παναγενεσούτε, εδώ δεν πέρασε. Για ολοκλήρωσε. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές, απλά εκμεταλλεύτηκαν καλύτερα τα λάθη. Πιστεύεις έναν αγώνα είναι οι συγκυρίες, δηλαδή πώς θα μπει μια ομάδα, πώς θα μπει ένας αθλητής, αν θα μπορέσει να έχει καθαρές σκέψεις για να σκοράρει, για να πάρει τη νίκη. Και παίζει και αυτό ρόλο σίγουρα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ και να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία με την νέα ομάδα. Αυτά από τον νεαρό παίχτη πρώην του Μελισσοχωρίου και νύχτη Νεχορούδα. Γιατί είπαμε ότι εμείς δίνουμε το λόγο πάντα σε παιδιά που έχουν μεγαλώσει μαζί μας και χαιρόμαστε να τα θαυμάζουμε και να τα βλέπουμε. Από εκεί και πέρα τώρα βέβαια ο Μέγας σας είπα θα κάνει μια προσπάθεια παρόλο που ο γνώστος τον πιέζει σε αυτά τα 12 λεπτά αν μπορεί να αλλάξει την τύχη του αγώνα. Η νέα γενιά προσπαθεί ήρεμα με την εμπειρία της να υπερασπιστεί αυτό το 3-5. Ήταν και σημαντική φάση που χάθηκε προηγουμένως εκεί που δεν μπόρεσε να σκοράρει. Πλάκιο για την νέα γενιά από δεξιά. 78-71 το λεπτό. Πατάει την μπάλα τώρα ο Κουρκουδίτσας. Μπροστά από δύο παίχτες εκεί που τον πιέζουν. Θέλει να περάσει, διώχνει όπως όπως, βγάζει μια παλιά, αλλά δεν κανάς εκεί. Στο πάρει την μπάλα και προσπαθεί ρε Μολεξιάδης. Για να θα γυρίσει. Προσπαθεί. Εδώ πάνω κάνει το κλέσιμο. Πιέζει και περσάρει η ομάδα του Μέγα. Που δεν έχει και πολλές επιλογές. Πρέπει να ψάξει το χρόνο. Θα γυρίσει πίσω την μπάλα. Προηγουμένως ο Λεξιάδης, ο Σαμακάς θα κάνει το σούτ απευθείας. Για να τώρα την αντεπίθεση που πάει να βγει. Εδώ κρατάει την μπάλα στα πόδια του και προσπαθεί ο Σαμαράς που άνοιξε από δεξιά. Για να δούμε τώρα αυτή την αντεπίθεση τώρα της νέας γενιάς. Σαμαράς τώρα προσπαθεί. Έπαιξε ένα δύο. Οι κόντρες. Διώχνει πέτσε του Μελισσοχωρίου. Και προσπαθεί τώρα να πατήσει την μπάλα. Για να δούμε τώρα. Ευκαιρία με τον Ιαννίδη που παίζει μπροστά. Θέλει να βγει από τα πλάγια. Επιμένει τώρα. Εδώ αντιδράσεις. Αλλά δεν υπάρχει, δεν έχει δείξει τίποτα. Είναι η μπάλα πίσω στον Σαμακά. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση θα πάρει θέση ο Σαμακάς. Η μπάλα στον Κουλέτσα που πήγε να τροφοδοτήσει τον Προϊκόγλου. Υπάρχει υπόδειξη. Για να δούμε τώρα πιέζει εδώ. Ο λάθος που πήγε να γίνει. Για να δούμε εδώ προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Δεν μπόρεσε εδώ όμως να κερδίσει τη μονομαχία. Ήρεμα προσπαθεί να βγάλει παλιά μπροστά. Ο παίκτης εδώ της νέας γενιάς που γύρισε γρήγορα δεξιά στον Προϊκόγλου. Από τα πόδια τώρα του Κουλέτζα. Εδώ τώρα βγαίνει η νέα γενιά. Για να δούμε τώρα επικίνδυνα μπροστά. Προσπαθεί να τελειώσει τη φάση. Θα γίνει το σούτ. Θέλει να σουτάρει. Θα γίνει το σούτ και η μπάλα θα καταλήξει στα δίκαια. Εδώ ο Κουρκουδίτσας θα σκοράρει. Και εδώ τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα αφού διαμαρτυρήθηκαν εδώ οι γηπεδούχοι. Αλλά ο Κουρκουδίτσας συνέχισε και διαμορφώνει το 3-6. Εντυπωσιακή νέα γενιά στο Σταγωρείο που δεν χαρίστηκε σε όλα τα λάθη που έγιναν από πλευράς των γηπεδούχων. Στο 81. Εκεί που έγινε αποδέκτης πήρε την μπάλα. Νίκησε. Έτσι λοιπόν, Μελισσοχώρη νέα γενιά Μελισσοχωρίου 3-6.
9 γκολ σε ένα φοβερό παιχνίδι. Η μπάλα τώρα από μακριά το σούταλα χωρίς αποτέλεσμα από τον Στράτζαλη. Τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα για την 9 που εκμεταλλεύεται σαφώς τα πολλά λάθη που έγιναν το κήπεδο. Έχουν 3-6. Εδώ τώρα το σούτ που θα γίνει μπροστά προσπαθεί να πεταχτεί εκεί. Διεκδικεί την μπάλα προηγουμένως, δεν μπορούσε ο Κωσιφίδης. Χαρλαμπίδης θα γυρίσει την μπάλα. Προσπαθεί τώρα να γίνει ένα σούτ από τον του Σαμαρά. Η μπάλα από την άλλη μεριά, πλάγιο. Προσπάθεια τώρα να γίνει με τον Κωσιφίδη τώρα δεξιά, ο οποίος ανοίγει χώρο. Στράτζαλης. Επιμένει τώρα με την μπάλα που προωθεί μπροστά από το χώρο του κέντρου. Πολύμερος. Μπήκαμε στο 83. Συνεχίζει το παιχνίδι. 3-6. 9 γκολ σε ένα εντυπωσιακό αγώνα που παρακολουθείτε από το Μελισσοχώρι. Απόλυτη ενέργεια και ενδιαφέρον του παιχνιδιού. Θέλω τώρα μια παλιά τώρα μπροστά, προσπάθησε να προωθήσει αλλά δεν μπόρεσε. Έκανε την κίνηση, κέρδισε την μπάλα. Σε κατοχή. Εδώ έχουμε μια ακόμη αλλαγή. Στο 84. Θα φύγει με το νούμερο 6 ο Κολοκοτρώνης. Και μπαίνει το 12 ο Βέργος. Δεν είναι τελική, αέρα έβγαλε. Εδώ τώρα για να με διεκδικεί την μπάλα ο Τεμπερεκίδης. Τελέστηκε το πλάγιο τώρα με την μπάλα από τα πόδια του Πολύμερου να προσπαθεί να διώξει. Έχουμε κόρνερ. Θυμίζω και ακόμη μια φορά το παιχνίδι που ακούτε σας το προσφέρει το νούμερο 1 συνεργείο αυτοκινήτων των Παπαδόπουλος που από το 1984 κοντά σας με εμπειρία, υπευθυνότητα και άμεση εξυπηρέτηση. Στην Άνω Λιούπουλε Θεσσαλονίκη. 23-10-661-057. Εδώ έγινε αλλαγή τώρα που γίνεται. Φεύγει ο Στράτζαλης, φεύγει από τον αγώνα. Στο 85 και μπαίνει το 13 ο Σιδηρόπουλος. Τελευταίο πεντάλεπτο, αλλά τα πράγματα σίγουρα γίνανε πιο ξεκάθαρα μετά το έκτο γκολ που διαμορφώθηκε για τη νέα γενιά που θα μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα σε αυτή την πρώτη αγωνιστική επικρατώντας εδώ στο Μελισσοχώρι που κατά διαστήματα το παιχνίδι, όπως είπαμε, είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Ένα καλό ξεκίνημα των γηπεδούχων, αλλά η συνέχεια όμως ανέβασε στροφές στη νέα γενιά. Εκμεταλλεύτηκε τα σημαντικά λάθη των γηπεδούχων και σαφώς με την εμπειρία της σίγουρα ξέφυγε στο σκορ όπου καθάρισε και ουσιαστικά εκεί το παιχνίδι. Για δούμε τώρα, προσπαθεί εδώ να περάσει τώρα παρά την ενέργεια που έκανε ο Πολύμερος. Η μπάλα στα πόδια τώρα από τον Σαμαρά. Εκτελείται γρήγορα από τον Κολέτζα. Θέλει να βγει. Πατάει την μπάλα, θέλει να κάνει την κίνηση. Κουρκουδίτσας, δεν περνάει. Κλέβει τώρα και βγαίνει τώρα μπροστά. Για να δούμε αυτή την αντεπίθεση. Θα βγάλει ωραία μπαλιά και περνάει τώρα από την αριστερά. Υπάρχει υπόδειξη.
Αθηνά. Κολέτζας προσπάθησε. Η μπάλα τώρα μπροστά. Συνέχεια το αγώνα φυσικά, είμαστε στο 87. 3-6 πάντα μπροστά η νέα γενιά που δείχνει βέβαια να παίρνει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Κατοχή της μπάλας τώρα από δεξιά, τώρα γρήγορα από τον Ξουλόγη. Εδώ προσπαθεί να περάσει για να δούμε με την μπάλα στην κίνηση που κάνει. Η ενέργεια του δεν μπόρεσε, με αποτέλεσμα να γυρίσει πίσω τώρα εκεί που έρχεται και προωθεί την μπάλα ο Δουλγερίδης. Σαμαράς. Η μπάλα τώρα από την άλλη μεριά. Για να δούμε τώρα με την μπάλα να προσπαθεί να βγάλει κάποια σέντρα. Επιμένει τώρα εδώ. Δοκιμάζει ένα σούτο που πήγε να βγει. Μπράβο. Η μπάλα φτάνει τώρα μετά από προσπάθεια στον Ιωαννίδη και κερδίζει το πλάγιο ο Κωσιφίδης. Ήδη βαδίζουμε προς το φινάλε του αγώνα. Η νέα γενιά θα μπει με το δεξί στο πρωτάθλημα σε αυτή την πρώτη αγωνιστική που πλέον κατάφερε να φανεί ουσιαστική σε ένα σημαντικό παιχνίδι και να εκμεταλλευτεί και τα λάθη του γηπεδού για να σκοράρει. Εδώ προσπάθεια των γηπεδούχων, έρχεται ένα ακόμη γκολ, αλλά θα μειώσει τη διαφορά, αλλά χωρίς να αλλάξει κάτι, θα γίνει 4-6 το σκορ στο 89 για την ομάδα του Μελισσοχωρίου. 10 γκολ απολαυστικά σε ένα παιχνίδι συναρπαστικό. Κατά κάποιο τρόπο ίσως αδίκησε τον εαυτό της η ομάδα του Μέγα που προσπάθησε, αλλά σίγουρα όμως δεν απέφυγε λάθη η εμπειρία της νέας γενιάς. Είναι πολύ κοντά να δείξει νικήτρια, αφού μπήκαμε σχεδόν στο 90 λεπτό. 4-6 το σκορ. Μια παλιά τώρα στο βάθος, η μπάλα απλώνει τα χέρια του και μαζεύει ο Σπυράκης. Εκτελείται αυτό το ελεύθερο. Η μπάλα είναι πίσω τώρα για τον Σαμακά. Για δούμε τώρα την ενέργεια που κάνει τώρα μπροστά. Προσπαθεί ο Κουλέτζας. Πετάει την μπάλα. Αλλά είναι τώρα πλάγιο που κερδίζει η ομάδα του η νέα γενιά τώρα από δεξιά, σε ένα πλάγιο τώρα που θα πάρει θέση να εκτελεστεί. Τον μπήκαμε στο πρώτο λεπτό από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που υπόδειξε. 4-6, θυμίζω ένα αγγλικό παιχνίδι με βροχίτα γκολ που ακουθήσατε από το Μελισσοχώρη κόντρα σε αυτό το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας στην πρώτη αγωνιστική. Μέγα Σαλήνη Μελισσοχωρίου, νέα γενιά Μελισσοχωρίου.
σίγουρα πλούσιες εντυπώσεις, αρκετά λάθη που διαμορφώθηκαν ιδιαίτερα από τον Κυπεδούχο, η εμπειρία της νέας γενιάς, αλλά και η επιμονή των Κυπεδούχων κατά διαστήματα διαμόρφωσαν την εικόνα του σήμερα αγώνα. Την μπάλα τώρα πίσω. Ένα διώξιμο τώρα απευθείας από τον Σαμακά. Η κεφαλιά που σηκώνει το Χαραλαμπίδης. Υπάρχει offside. Η μπάλα είναι τώρα πίσω. Δικαμίδης καθυστερεί στο αγώνα. Πλάγιο επεκτελείται γρήγορα. Προσπαθεί τώρα ο Σιδηρόπουλος. Το κλέβει την μπάλα τώρα και προσπαθεί ο Σουλόγγης. Θα παραχωρήσει πλάγιο όπως υποδεικνύει η Σταυρούλα Τάλιου, η δεύτερη βοηθός που είναι και η γυναίκα. Θα την ευχηθούμε καλή σταδρομία στη διατησία του Συνδέσμου Θεσσαλονίκης. Με το παιχνίδι, όπως είπαμε, να έχει κρυθεί παρά από το ότι φιλότιμες προσπάθειες για τον Μέγαλης Μεσογωρίου κατά διαστήματα, αλλά δύσκολα να αλλάξει διαφορά παρά τη μείωση του σκόρ για ακόμη μια φορά από τους Γηπεδούχους. Με δύο μπροστά η νέα γενιά πολύ κοντά, με το χρόνο που μένει, θα κρατάει τον πρώτο λόγο. Εδώ τώρα για να δούμε ονομαχία ανάμεσα στους δύο παίκτες. Εδώ ετοιμάζει η κάρτα. Χαραλαμπίδης θα πάρει θέση, αφήνοντας και το Σπυράκι. Ακόμα δύο λεπτά. Το 4-6 επιμένει. Εδώ προσπάθεια να βγει μπροστά. Διεκδικεί την μπάλα ο Κωσεβίδης. Φάουλ. Κόκκινη, κόκκινη ρε! Ο Ιωαννίδης θα πάρει θέση να εκτελέσει από το δοφάλ. Δεν θα γίνει σέντρο τώρα απευθείας. Η μπάλα από κοντά. Τελικά στα δίχτυα. Έρχεται ένα ακόμη γκολ. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει για να μειώσει σε 5-6. Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, πραγματικά ένα φοβερό παιχνίδι που κανένας δεν περίμενε αυτήν την εξέλιξη. Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Αυτό το παιχνίδι παρακολουθήσατε φίλες και φίλοι από το Μελισσοχώρη σε αυτή την πρώτη αγωνιστική της Β' κατηγορίας. 11 γκολ απολαύσατε σε έναν αγώνα βέβαια που κρατάμε τις καλές εντυπώσεις των δύο ομάδων. Η νέα γενιά μπήκε με το δεξί, παρόλο που βρήκε λίγο δύσκολα στο τέλος, αλλά κατάφερε να πάρει το πρώτο τρίποντο. Γιάννης Αλεξιάδης, ο αρχηγός της ομάδος της νέα γενιάς, μας ανοίγει την καρδιά του, που ξεκάθαρη η ομάδα του θέλει να κάνει πορεία πρωταθλητισμού. Είδε το πρώτο παιχνίδι, έβγαλε τα συμπεράσματά του και αυτό βλέπει τη συνέχεια. Γιάννη, καλησπέρα. Χαίρετε. Στόχος είναι το πρωτάθλημα, το έχουμε πει από την αρχή. Σήμερα η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο σε μεγάλο διάστημα. Το τελικό σκορ μας αδικεί, πιστεύω, αλλά θα το βρούμε. Το θέμα είναι οι τρεις βαθμοί και συνεχίζουμε. Θέλω να πεις, όσον αφορά ποιοτικά, είδαμε ότι ξεφύγατε, βρεθήκατε. Πήραμε μια με 3-4 γκολ, δεν θυμάμαι, μια διαφορά. Τώρα από κάποια λάθη, τώρα είμαστε καινούργια ομάδα και φτιαχνόμαστε ακόμα. Πιστεύεις είναι το πρώτο παιχνίδι, θέλει η ομάδα χρόνο για να βρει το ρυθμό. Θα στρώσει και στο τέλος εδώ θα είμαστε πρωταθλητές. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Αυτά από τον Γιάννη Αλεξιάδη. Λόγω στους αρχηγούς που βγάζουν τη δικιά τους γνώμη μετά από το μεγάλο αγώνα που παρακολουθήσατε, που είχε 11 γκολ και τα απολαύσατε. Ακούσαμε νωρίτερα τον Αλεξιάδη, τον αρχηγό της νέας γενιάς. Τώρα ο Μπάμπης Χαραλαμπίδης θα μας πει για αυτή την
νέα ομάδα που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, να βρει το ρυθμό της. Σήμερα αδικήθηκε από προσωπικά της λάθη, έχασε τον αγώνα, κέρδισε τις εντυπώσεις, αλλά δεν πήρε την νίκη. Μπάμπη, καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας. Φαίνεται ότι η ομάδα μας φέτος έχει πολύ δυνατό μέταλλο και θα πάμε, πιστεύω, πάρα πολύ καλά αυτή τη χρονιά. Παίζαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο ο οποίος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός και πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, από τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στον όμιλό μας. Δείξαμε εμείς ποιοι είμαστε. Κάναμε την προσπάθειά μας παρόλο που βρεθήκαμε με αρκετά τέρματα πίσω στο σκορ. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε, έστω και στο τέλος. Παλέψαμε, προσπαθήσαμε και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ήρθε. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Μπάμπη, είδα η ομάδα ότι έχει καλούς ποιοτικά παίκτες, έχει ταλέντο, αλλά πολλές φορές χρειάζεται και προσοχή. Τι έφταξε τελικά, πιστεύεις, προσωπικά λάθη, άτυχες στιγμές? Είναι μια καινούργια ομάδα, είναι μια καινούργια προσπάθεια αυτή που ξεκινήσαμε φέτος με νέο προπονητή. Δουλεύουμε κάθε εβδομάδα, δουλεύουμε κάθε παιχνίδι διαφορετικά. Λάθη εννοείται θα έρθουν, κανείς δεν είναι τέλειος. Άμα ήμασταν τέλειοι, δεν θα παίζαμε σε αυτό το επίπεδο. Μόνο αυτή ήταν, πιστεύεις ότι η ομάδα θα βρει σύντομα το ρυθμό της και τις νίκες? Είμαι σίγουρος. Στόχος της ομάδας είναι να έχει μια καλή πορεία. Όσο πιο ψηλά μπορούμε. Τι κρατάς από το σημερινό αγώνα, γιατί είδαμε ότι βάλατε δύσκολα. Την απίστευτη προσπάθεια που έδειξαν όλα τα παιδιά και το πάθος που βγάλαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Χρόνο και δουλειά. Ακριβώς. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ. Ευχαριστούμε, φίλες και φίλοι. Πάρα πολύ όμορφο. Όταν βγάζεις δύο προπονητές που είναι φίλοι, αλλά μπορεί να ήταν αντίπαλοι στα 90 λεπτά, δείχνει βέβαια πώς βλέπουμε το εραστηνικό ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα και έτσι πρέπει, διότι ο καθένας κοιτάει τα δικά του συμπεράσματα. Θάνος Αργυρόπουλος και Νίκος Καρκαλέξης θα μας πούνε τελικά τα μυστικά σε αυτό το σημερινό σημαντικό παιχνίδι που έπαιξε και τα στοιχεία που κρατάνε για τις ομάδες τους και πώς βλέπουν την πορεία. Δίνοντας πρώτα το λόγο στον Νίκο τον Καρκαλέξη που έκανε ένα σημαντικό τρίποντο σε μια δύσκολη έδρα. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα. Καλή χρονιά καταρχήν, έχετε. Καλή χρονιά σε όλους. Νίκη με τα υγεία, υγεία σε όλους. Θέλω αυτό πρώτα απ' όλα. Ναι, εντάξει, πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις. Τις έχουμε δει. Κάθε χρόνο τις βλέπουμε. Εμείς ήρθαμε να δείξουμε ότι είμαστε η ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Να επανέλθει εκεί που είναι. Να επανέλθει εκεί που είναι, γιατί η ομάδα αυτή αξίζει να είναι σίγουρα στην Α κατηγορία. Προφανώς αδικήθηκε για την προηγούμενη χρονιά που έπεσε από την κατηγορία. Αυτό είναι, ανοίξει το παρελθόν, εμείς πρέπει να κοιτάμε το μέλλον. Το παρελθόν έχει συμβεί. Ακριβώς. Αυτό που μπορούμε να αλλάξουμε είναι το μέλλον. Για το μέλλον λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε και κάναμε μια ομάδα, φτιάξαμε μια ομάδα η οποία να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ξέραμε ότι η πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις. Ήξερα εγώ προσωπικά ότι θα μας δυσκολέψει η ομάδα του Θάνου, γιατί ξέρω ότι δουλεύει καλά, ξέρω ότι. Και διαθέτει και ταλέντο. Διαθέτει ταλέντο πάρα πολύ. Από μικρός ασχολείται, επειδή έτυχε να τον έχω και παίχτη. Σημαντικό. Ναι. Νομίζω ότι έχει μπει για τα καλά μέσα στο χώρο του ποδοσφαίρου με το μυαλό και με τη σκέψη τη σωστή. Ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω λοιπόν δυσκολίες και φάνηκε νομίζω και από το παιχνίδι. Παρόλο που η δικιά μας ομάδα διαθέτει την ποιότητα της ομάδας που θα πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, εν τούτης όμως καταφέραμε κάπως να κάνουμε τα εύκολα δύσκολα, γιατί δεν φτάνει μόνο η ποιότητα. Σε μια ομάδα θέλει να έχεις και άλλα στοιχεία τα οποία πρέπει εμείς στο μέλλον να τα δουλέψουμε. Τώρα η ομάδα έχει ποιοτικούς παίκτες, το έδειξε κατά διαστήματα και έμπειρος και πλέον προχωράει στη συνέχεια στο επόμενο βήμα. Πιστεύεις για κάθε παιχνίδι, γιατί και ο όμιλος σας είναι ανταγωνιστικός, θα είναι ένας τελικός για την νέα γενιά που είναι ξεκάθαρη από την αρχή ότι έχει στόχο να επανέλθει εκεί που ήταν πέρσι? Δεν το συζητάμε ότι κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε πάντα τα παιχνίδια. Γι' αυτό και όλη τη βδομάδα ασχολούμαστε με το επόμενο παιχνίδι. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ακόμα και καλοί να είμαστε, πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Ακόμα και καλύτεροι να είμαστε, μπορούμε να γίνουμε πιο καλύτεροι. Και πιο καλύτεροι. Και πιο καλύτεροι. Την ομάδα την νέα γενιά, τη στηρίζει. Προσπαθεί να τη στηρίξει. Έχει δύο ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν την ομάδα πάρα πολύ. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι από τους λίγους ανθρώπους που έχω συναντήσει που τόσο πολύ τρέχουν και αγωνίζονται για αυτή την ομάδα. Και φυσικά χρειάζεται και τη βοήθεια όλων των παιδιών εκεί που έρχονται και στηρίζουν τα παιδιά τα δικά μας, γιατί φέτος φέραμε και αρκετά παιδιά από το χωριό, που είναι πολύ σημαντικό για μένα να έρχονται να παίζουν παιδιά από το χωριό. Και επειδή βλέπω το σήμα σου να γράφει από το 1926, είναι μεγάλη ιστορία της ομάδος. Εύχομαι αυτή η ιστορία να συνεχίσει να διεκδικεί επιτυχίες και μέσα από όλη την προσπάθεια που γίνεται. Εντάξει, σίγουρα η ομάδα είναι από τις παλαιότερες στην πόλη, το ξέρουν όλοι αυτό. Αν δεν είναι η παλαιότερη, αν θυμάμαι καλά, σε αυτήν την επόμενη μέρα. Μέρα ακόμα καλύτερη. Ναι, σκληρή δουλειά. Προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά να φτιάξουμε έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει με τους δύο ανθρώπους αυτούς, τον πρόεδρο του Γαριφάλου και τον Κοτούλα, τον γενικό αρχηγό που τρέχουν την ομάδα. Να κάνουμε μια ομάδα η οποία να είναι ανταγωνιστική
να πάρει αυτή τη στόφα του πρωταθλητή σε οποιαδήποτε κατηγορία και αναγωνίζεται. Σε συγχαρώ βέβαια για την νίκη σου και σε συγχαρώ. Βέβαια, εύχομαι τα καλύτερα και την επόμενη μέρα. Φαντάζομαι ότι η φιλοξενία του στο Μελισσοχώρι ήταν άψογη και θα τα αποδώσετε και στο δεύτερο γύρο. Αυτό δεν το συζητάμε. Εμείς πάντα η φιλοξενία μας είναι, νομίζω, από τις καλύτερες στο ερασιτεχνικό. Αλλά εντάξει, το Μελισσοχώρι, τι να πω. Τα παιδιά και ήρθαμε και μας δεχτήκανε καλά και κερδίσαμε και φεύγουμε πολύ καλά. Κανένα παράπονο και μπράβο τους, έτσι να συνεχίσω, γιατί το ερασιτεχνικό έχει ανάγκη από ανθρώπους καλούς. Εύχομαι να μην σβήσει αυτή η ελπίδα και το φως αυτό που λες και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, γιατί είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους και φυσικά στο φίλο μου τον Θάνο. Λοιπόν, αποδεσμεύουμε τον Νίκο τον Καργαλές και πάμε τώρα στον Θάνο τον Αργυρόπουλο, το φίλο μου. Θάνο, η ομάδα ήξερε από την αρχή ότι έχει ένα νεανικό ταλέντο. Έχει ενθουσιασμό, λίγο απειρία. Έβαλες δύσκολα σε μια ομάδα που έλεγες πριν τον αγώνα ότι θα είναι από τις υποψήφιες που θα διεκδικεί την άνοδο. Ωστόσο, στο παραπέντε, στο παραένα, έχασες ίσως το λιγότερο τον ένα βαθμό. Σίγουρα, ναι. Από την αρχή, όταν ξεκίνησαμε την ομάδα με τον Ανέστη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο και με όλη τη διοίκηση εδώ πέρα που συνάντησα φέτος, ναι, είπαμε ότι πάμε να φτιάξουμε ένα νεανικό σύνολο με παιδιά από τις ακαδημίες. Σήμερα είχαμε δύο παιδιά, 2010 βασικούς, το Λαζαρίδι, το Τσιακόλ, έχω τα παιδιά από πίσω. Και πάμε να κάνουμε κάτι καλό. Έχουμε βάλει ένα στόχο, το κορεό ποδόσφαιρο. Και τα play-off, αν είναι δυνατόν, αν δεν έρθουν όλα καλά. Θα μου επιτρέψουμε όλη την ειλικρίνεια. Ταλέντο έχει η ομάδα. Λίγο απειρία είναι αυτό που λείπει, που θες να φτιάξεις. Γιατί είδαμε, δεχτήκατε γκολ από κάποια λάθη προσωπικά σας και μπορούσε η εικόνα να ήταν διαφορετική. Πιστεύω ότι το μάτς κρίθηκε εκεί στο 1-0, όταν παίρνεις προβάδισμα, 1-0 στην έδρα σου και δεν το διαχειρίζεις. Τα και τόσο 3 γκολ σε 13 λεπτά. Σίγουρα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το δείξει το δεύτερο ημίχρονο. Είναι... προσπαθεί να φτιάξει. Το έργο να φτιάξει. Υπάρχει απειρία. Απειρία βέβαια δεν φτιάχνει μια μέρα στην άλλη. Πρέπει τα παιδιά να πάρουν παιχνίδι, να πάρουν ρυθμό, να πάρουν εμπειρίες και σιγά σιγά. Μια ήττα δεν λέει τίποτα. Πιστεύεις ότι η ομάδα θα βρει το ρυθμό της και θα επιστρέψει? Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα την επόμενη Κυριακή είμαι στη Φιλαδέλφια. Θα προσπαθεί να πάει να πάρει το διπλό και να ξεκινήσει. Σίγουρα η νέα γενιά, εγώ είπα από την αρχή και πιστεύω ότι θα είναι πρωταθλητές. Και έρχονται πίσω και η Ήλτεξ, η Λίκη που είναι πολύ καλή ομάδα και η Κρυθιά έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Που εμείς αυτή τη φορά με τον μπάτζετ που έχουμε, το κοινωνικό σύνολο που έχουμε. Το χωριό στηρίζει βέβαια, αλλά δεν είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να βγάλουμε παιδιά από κάτω, βήμα-βήμα και να. Μια τελευταία ερώτηση. Επειδή είσαι φιλόδοξος προπονητής και με πλούσιο έτσι, βιογραφικό, πιστεύεις οι ομάδες φτιάχνονται διαχρονικά? Θέλει χρόνο η ομάδα για να μπορέσει να μεταφέρει με την εμπειρία στα παιδιά? Μια ομάδα θέλει πολύ χρόνο. Σε αυτή η παιδιά έχει από τα 26 με ρόστερ, τα 18 είναι καινούρια. Και όλα είναι νεανικά από κάτω. Σίγουρα εντάξει, σιγά θα φτιάξουμε. Να ευχαριστήσω και τον Νίκο Καργαλέτζη για τα καλά του λόγια που είχε. Για μένα είναι δάσκαλος. Ξεκίνησα πολύ μικρός. Αυτός με βοήθησε για την προπονητική να ξεκινήσω 18 χρόνια με το FSA. Και τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια. Να σε συγχαρώ και να σε ευχηθώ τα καλύτερα. Έρχονται με πολλή δουλειά και υπομονή. Και ψηλά το κεφάλι. Υπομονή και όλα θα γίνουν. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, αποδεσμεύουμε και τον Θάνο τον Αργυρόπουλο, το φίλο μου. Ακούσατε νωρίτερα βέβαια τη συνέντευξη που δώσαμε μαζί με τον Νίκο τον Καργαλέτζη. Είδαμε ένα πλούσιο παιχνίδι, 11 γκολ. Νομίζω ήταν απολαυστική πρεμιέρα στη Β' κατηγορία εδώ στο Μελισσοχώρι. Μέγας Άλεξ Μελισσοχωρίου, νέα γενιά στο χωρίο. 4-6 φίλες και φίλοι. Εντυπωσιακό παιχνίδι με, νομίζω, με πλούσιες εντυπώσεις. Να θυμίσω το συνεργείο αυτοκινήτων. Συγγνώμη, 5-6, με συγχωρείτε. Ζητάω συγγνώμη. 5-6 τελικό αποτέλεσμα. Γιατί μείωσε η ομάδα του Μέγα, αλλά δεν άλλαξε την τύχη του αγώνα στο τέλος, στο τελευταίο γκολ που ήρθε ίσως λίγο αργά για τους γηπεδούχους. Θυμίζω και διευκρινίζω και ζητάω συγγνώμη, τελικό αποτέλεσμα 5-6, 11 γκολ. Νομίζω ένα πλούσιο παιχνίδι μέσα από τα λάθη των γηπεδών και την εμπειρία της νέας γενιάς που έφυγε με το σπουδαίο διπλό. Το συνεργείο αυτοκίνητο Παπαδόπουλος σας περιμένει στην Δυτική Θεσσαλονίκη, στην Άνω Ηλιούπολη, για άμεση εξυπηρέτηση, εμπειρία και σέρβις και όχι μόνο. Καλό απόγευμα.